Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ακούστε καλά καθάρματα, επειδή εχθές η φωνή μου είχε κλείσει να πούμε. Γιατί μόλις μπαίνει ο Νοέμβριος παθαίνω κάτι τέτοια αδερφίστικα πράγματα να πούμε. Προσέξτε, μην με κολλάτε τώρα και βγαίνετε πάνω από το σαν το κόκκινο που προσπαθεί να φωνάζει και τα λοιπά. Μου φάγε στοίχημα ο κερατάς με τον Ολυμπιακό. Λέω θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός, η άμυνα στη μαύρη θάλασσα. Τώρα θα θέλω να τον πάω στη μαύρη θάλασσα. Ούτε στην άσπρη θάλασσα θα τον πάω. Το κάθαρμα. Γεια σου γιατρέ. Καλημέρα. Είσαι καλά γιατρέ? Όλα καλά. Ο γιατρός είναι να πούμε τύπος ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Ο γιατρός ο Μπανιώτης. Την άλλη μεριά όμως είναι και Ταλγαδιάρης, είναι και Κουσκουσιάρης. Πήγε να πούμε στη χώρα της, πες την, του Άγιαξ. Στη χώρα του Άγιαξ. Μου φέρε μια μπλούζα του Άγιαξ, τη βάλαμε και στην εκπομπή. Πώς πέρασες γιατρέ, για πες μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν μια... Καταρχήν, τώρα να κάνω. Ναι. Πήγες με γυναίκα ή μόνος? Δηλαδή είναι προσωπικές περιοχές. Ναι. Άρα δεν απαντάς. Άρα πήγες με γυναίκα. Δεν γνωρίζεις να απαντάς. Πρώτη φορά πήγαινες εκεί? Ναι, στο Άμστερνταμ, ναι. Πρώτη φορά. Μάλιστα. Και τι έγινε, για πες μου. Μια τουριστική πόλη, έχει ζωή, έχει παλμό, νεανικό κόσμο. Ναι. Μου φαίνεται, δέχεται... Έχει γύρω στα 10 εκατομμύρια τουρισμό το χρόνο. Μόνο μια πόλη, μικρή πόλη κι αυτή. Μικρή πόλη, ναι. Η οποία, ναι. Καθόλου καυσαέριο, καθόλου αυτοκίνητο, πολλά ποδήλατα. Γέφυρες. Ποδήλατα. Ποδήλατα, λέω και κόκκινο. Ποδήλατα, ναι. Λοιπόν. Πρέπει να πας. Τον έφαγε στο Φορτούνι. Κάτσε να τον πουλήσουμε και μετά βγάλτα στη φόρα. Πάντως ο Πάρτο λέει παιχτάρα. Ο παδός του Ολυμπιακού. Γιατρέ. Έχουν τα ωραιότερα σώματα οι Ολλανδοί και οι Ολλανδέζες, έτσι. Μιλάμε για εκπληκτικά κορμιά. Ναι, είναι ο κλασικός αγγλοσαξονικός τύπος. Ο οποίος, δηλαδή, ναι. Ναι, όλοι αυτοί οι Βορειοευρωπαίοι μου φαίνεται έχουν ένα κλασικό τύπο. Ναι. Σώματος. Ναι, αθλούνται. Νομίζω είναι αδύνατοι, δεν ξέρω, είναι η κατασκευή τους, είναι αδύνατος σωματότυπος. Ναι. Λεπτά σκαριά, ε. Λεπτά. Ναι. Ψηλά και αδύνατα. Σαν το Van der Sar πλέον. Ο Van der Sar. Ναι. Ενώ οι άλλοι να μου είναι πιο. Αμάν με τα μικρόφωνα μου, κάτω πάνω, πάρ' το κάτω. Και τι να κάνω δηλαδή. Κοντά εδώ εκεί. Φωνάζει. Να είδε. Ωραίο που κάμισο. Από πότε είναι? Από εποχή Νταϊφά. Α, μάλιστα. Για λέγε. Ναι. Για τον αγώνα πες σήμερα. Κοίταξε. Δεν ξέρω αν κάνουν άμυνα αυτοί. Πολύ μακριά οι γραμμές. Η τετράδα τους, ο ένας μπακ με τον άλλον, πάρα πολλά μέτρα. Για το πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο? Το πρώτο γενικά ήταν, η ομάδα ήταν λίγο πιο καλά στημένη. Στο πρώτο. Πιο κοντά τις γραμμές. Μόνο ο Μασάδο έκοβε από αυτούς. Ο Άντολης και ο Ρόγκ. Πολύ καλός ο Ρόγκ μπροστά, αλλά δεν μάρκαρε. Πιάτσα λίγα πράγματα, Φερνάντες λίγα πράγματα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι η εκπληκτική κατάσταση των δύο μπακ του Ολυμπιακού, των χαφ του Ολυμπιακού, του Κασάμι και του Μιλιβόγεβιτς. Ιδιαίτερα του Κασάμι. Ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παιχνιδάρα, αν και στον γκολ, όταν γίνεται η σέντρα ανάμεσα στα σέντερ μπακ, πρέπει να μπει αυτός τρίτος. Ήταν πολύ μακριά. Δεν τυχώθηκε δηλαδή και η δουλειά. Και ήταν αρή, που λέει στη γειτονιά μου. Ο Σιώβας με τον Ποτία σε απόσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο νεαρός εδώ, ο πιτσιρικάς σου ανεπιό σου. Τυχώθηκε ο άλλος και έκανε τον γκολ. Αλλά με έναν Ιντέγιο ο οποίος σήμερα ήταν ανύπαρκτος, με ένα Φορτούνι ο οποίος είναι λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι, επιβιώνει στον Ολυμπιακό λόγω του Πάρντο, λόγω του Σεμπά και του Ντουρμάς. Αυτοί οι τρεις και ο Ερνάνη σήμερα μέχρι το 65 που δεν τράβηξε. Δεν μου άρεσε. Mm. Αλλά ουσιαστικά ο Μάρ και ο Μαζουακού που κάνουν τις κούρσες και κάνουν πλάτος. Ο Σεμπάπ να χώνεται ανάμεσα στον Άντονιτς και στα δύο μπακ, τον Ματέο και τον Τάβαρελ.
και ο άλλος, ο Πάρτο ειδικά που πήρε το παιχνίδι, να χώνεται, να μπαίνουν μέσα στις περιοχές, να γίνονται από εξτρέμ δεκάρια, να γίνονται από εξτρέμ εννιάρια. Είναι μεγάλη ιστορία. Για μένα ο Ολυμπιακός παίρνει αυτή τη στιγμή μεγάλες ποδοσφαιρικές ανάσες εξαιτίας των εξτρέμ. Εξαιτίας του Σεμπά, του Ντουρμάς που δεν παίζει στην Ευρώπη, αλλά του Πάρτο και τέταρτο τον Ερνάνη Μη σου πω δηλαδή, ακόμα και ο Σαλίνο να παίξει εκεί, παίρνει ο Ολυμπιακός κάτι από αυτό. Δηλαδή σπάνια που θα δεις, κάνει μια γυροβολιά στις θέσεις ο Σαλίνο, παίζει να πούμε αμυντικό χάφ αριστερό, μπακ δεξί μπακ, και δεξί εξτρέμ όταν παίξει, παίρνει ο Ολυμπιακός από αυτόν κάτι. Θα πάρει μια καλή σέντρα, θα πάρει μια καλή ασίστ, θα πάρει μια καλή κούρσα. Που δεν είναι χαφ, δεν είναι εξτρέμ, είναι μπακ. Μεγάλη δουλειά ο Κασάμι στο χώρο του κέντρου και σαν κόφτης. Και σαν, δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός είναι σήμερα πρώτος παίκτης ο Κασάμι. Πρώτος παίκτης ο Κασάμι. Για αυτούς που γράφουν τώρα, τι πώς δεν ξέρω. Ο Σεμπά και ο Πάρντο είναι η τριάδα του Ολυμπιακού η οποία κάνει τη διαφορά έναντι της ομάδος της αντίπαλης 150.000%. Μεγάλο πρόβλημα ο Σιώβας και ο Ποτία χαμηλά. Δεν φαίνεται στην Ελλάδα, γιατί εκεί οι επόπτες παίζουν καλά το τεχνικό offside. Διαχρονικά η άμυνα ήταν, ναι, το πρόβλημα, έτσι. Και δεν φαίνεται αυτή η αδυναμία. Είναι μεγάλη αδυναμία του Ολυμπιακού αυτή στην άμυνα. Ψηλά είναι πάρα πολύ καλή. Και ο Ντακώστα και ο Σιώβας και ο Ποτία ψηλά είναι πάρα πολύ καλή. Καλός ο ρυθμός του Ολυμπιακού. Φούλαρε πάρα πολύ. Εάν δεν έμπαινε η αλλαγή, αν δεν γινόταν η αποβολή, είχε αρχίσει να πέφτει ο Ολυμπιακός εκεί κάπου, δηλαδή μετά το 75 οι ανάσες του δεν υπήρχαν. Κάποτε μου είχες κάνει την παρατήρηση ότι ο Μαζοακού τα έχει φτύσει, και ο Μάρτα έχει φτύσει στις ταχύτητες και στις κούρσες. Και πολύ καλή αλλαγή η λογική αλλαγή του προπονητή του Ολυμπιακού, να παίξει με δεύτερο σέντερφορ, να βάλει το Φορτούνι Κόφτη με τον Μιλιβόγεβιτς και να βγάλει τον Κασάμι και να βάλει τον Φιμπόγκασον. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός από τους φόρτου δεν παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Από το Φορτούνι δεν παίρνει πολλά πράγματα. Για μένα είναι η εξτρέμ και ο Κασάμι κάνανε τη μεγάλη διαφορά. Ραπτό, εκτός της μαγικής ασίστ στο δεύτερο γκολ, ο Φορτούνης την έχει δει γκόμενος, ειδικά στο πέναλτι. Κασάμι, πάρ' το Μιλιβόγεβιτς, η MVP. Και ο Μιλιβόγεβιτς καλός. Πες τι δίνεις. Πες εσύ. Ωα, εσύ δεν τα πεις. Μου είσαι ντροπαλός εδώ. Πήγες και στην Ολλανδία, έκανες την Dolce Vita σου, γιατρέ μου. Καταρχήν να πούμε ότι έχεις το μαγαζί στην Εγνατίας 30. Ναι, το κέντρο βελονισμού. Κέντρο βελονισμού. Ναι. Γιατρέ με εμένα, τι γίνεται αυτό, για πιάσει με. Εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Μάλλον συναχωρέθηκες που έχασες το στοίχημα. Το κόκκινο και άρχισες, ναι. Έχεις... Αυτό τώρα τι είναι, τι μειού. Έχεις σπασμό μυϊκό τώρα, βλέπω το. Είναι... Όλη πλάτη μυϊκό σπασμό. Mm. Αυτό ξέρεις είναι από το στρες. Συναισθηματικό στρες. Ναι. Για τον Κινέζο βελονιστή που λέμε, έτσι. Ναι. Αυτό είναι λόγω χαρακτήρα, έτσι. Δεν έχει σχέση με τις γυμναστικές και με αυτά, όχι. Όχι, είσαι ένας άνθρωπος, όχι αγχώδης, αλλά υπερκινητικός, δραστήριος, σκέφτεσαι πολλά, πράττεις πολλά. Είμαι νευρικός. Είναι λογικό. Είσαι χαρακτήρας προσωπικότητας Α που λέμε, Α και Β. Η Α είναι, ξέρεις, οι δραστήριοι άνθρωποι που τρέχουν συνέχεια, είναι κινητικοί, υπερκινητικοί, αθλούνται, κάνουν. Ενώ η Β είναι λίγο πιο χαλαρή, θα λέγαμε. Πιο Θεσσαλονίκη. Γάμα έχει. Όχι. Η Α ή η Β. Οι περισσότεροι που είμαστε, στο Α ή στο Β. Τώρα στη Θεσσαλονίκη μάλλον Β. Στη Β είμαστε. Ναι. Εγώ γιατρέπω όταν δεν δουλεύω. Κουράζομαι. Αυτό πόσο τι ψυχολογικό είναι. Όταν δεν δουλεύω, κουράζομαι. Κουράζεσαι. Ναι. Είναι λογικό. Γιατί ρίχνεις. Μόνο τώρα που αρρώστησα, ναι, με τα λαιμά και τα λοιπά. Όχι, έτσι. Ήθελα να κοιμηθώ, ναι, γούσταρα. Ναι. Ξάπλωσα, κάθισα κάτω από την κουβέρτα. Διάβασα Mickey Mouse. Μπήκα στο ίντερνετ και τα λοιπά. Έπειλα τη χελώνα μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, λέω μια μέρα να δω πώς είναι να κάθεσαι. Σου βγαίνει και η κούραση όμως. Ναι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Σε βγαίνει η κούραση. Έτσι, έτσι. Όσο κάθεσαι, αισθάνεσαι πιο κουράζο. Εγώ τις διακοπές κουράζομαι. Ναι. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Συμβαίνει. Νιώθω, λέει, ότι η φυσική μου κατάσταση είναι αθλειότατη. Mm. Βαριέμαι να γυμναστώ.
δεν ξέρω, είμαι σε φάση αφωνίας και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είμαι στην άλλη. Συμβαίνεις. Τώρα αυτό το πράγμα που είναι σε, το στρες, πώς το φτιάχνουμε δηλαδή. Θα αρθείς να σε κάνουμε βελονισμό, ηλεκτροβελονισμό, διαθερμίες, λέιζερ, έχουμε όλες τις θεραπείες. Όχι, όχι. Μασάζ. Είναι καθαρά ιατρικές θεραπείες. Νομίζω με λίγες συνεδρίες, 5-6 συνεδρίες θα μαλακώσει. Πάρα πολύ καλά. Είδα την πρώτη βέβαια. Αλλά... Θα με βάζει δηλαδή να κάθουμε χωρίς να κάνω τίποτα. Να μην τίποτα, μην... τίποτα. Θα κάθεις εκεί, θα φτιάξει εκεί, θα δεν βλέπεις τηλεόραση. Θα μπορώ να ξύνομαι, και... ξέρω εγώ. Μπορείς, θα μπορώ, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή να κουνιέμαι, όχι. Όχι, θα σηκωθείς όρθιος. Θα είσαι ξαπλωμένος. Πόση ώρα. Μισή ώρα. Δύσκολο. Μισή ώρα με 45 λεπτά. Αλλά εντάξει, μπορεί να είσαι και λίγο όρθιος, μπορεί να κάθεις λίγο. Ναι. Είναι μια ώρα όλη η διαδικασία. Αλλά... Άμα κάθεμα κίνητος, πιάνει φαγούρα. Όχι, θα κουνιέσαι. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για το στρες. Ναι. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που κάνεις με τον βελονισμό για το αντιστρες που λέτε. Δεν μπορώ να εξηγήσουμε τώρα λέω, με καθαρά ιατρικούς όρους, αλλά θέλω να σου πω. Αν είναι στρεσαρισμένος. Ναι. Αν περάσει μια δυσάρεστη κατάσταση, δηλαδή ναι. Χάσει ένα πατέρα, μια μάνα. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ. Οποιαδήποτε μορφή μια... στρες. Ναι, ναι, οποιαδήποτε μορφή συναισθηματικό στρες. Συναισθηματικό στρες. Ναι, ναι. Ναι. Με ένα πρωτόκολλο. Λες, ιατρικό, πριν, από, πριν, ναι. Από, πριν από αγώνα, πριν από εξετάσεις, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού. Ξέρω εγώ, πάει ο άλλος να κάνει ένα ραντεβού για μια δουλειά και λέει ρε γαμώτο, τρέμει, ξέρω εγώ, κάνει. Το πιάνει αυτό. Αυτό ναι. Είναι καλό. Το βέβαια, βοηθάει. Βέβαια. Να πιο ψύχρεμα πιο αυτό. Ναι. Βεβαίως. Θα σου δώσει μια τόνωση, μια φυσική ευεξία, δύναμη, αποφασιστικότητα. Δηλαδή έχεις, αντί να λαμβάνεις φαρμακευτική υποστήριξη, άλλος παίρνει αντικαταθλιπτικά, άλλος παίρνει αγχολητικά, φάρμακα δηλαδή υποστήριξη. Τώρα το ρίξανε και στο αυτό. Ναι. Το ρίξανε και στην ομοιοπαθητική. Ναι, σήμερα βρέθηκα με έναν φίλο, ναι. Ας πούμε και τα λοιπά, ο οποίος κάναμε μια κουβέντα, μου λέει ένας άνθρωπος δραστήριος, φοβερός, επιχειρηματίας, τρέξιμο, αυτό και τα λοιπά, μου λέει πέρασα λέει μια κατάθλιψη. Το πλάι, σύρε, του λέω. Λέει ναι. Τι διάλογο. Λέει ναι, είχα ο άνθρωπος, να μην πω τα πολύ λόγο, και πώς λέω το έκανες, μου λέει, έκανα λέει ομοιοπαθητική. Και πέρασε λέει κατάθλιψη με την ομοιοπαθητική. Μου λέει πέρασε με την ομοιοπαθητική. Τέλος πάντων, καθένας έχει τη δική του αυτή. Εγώ την ομοιοπαθητική δεν την πιστεύω. Εγώ δεν γνωρίζω και δεν απαντώ γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι διαφορετικό. Δεν γιατρέ μου, τώρα άμα πάθεις ένα έμφραγμα, θα πας στην ομοιοπαθητική. Άμα πάθεις μια πνευμονία, θα πας στην ομοιοπαθητική. Νομίζω αφορά πολύ ήπιες περιπτώσεις και πολύ. Τι ήπιες περιπτώσεις, τώρα ας πούμε. Κάποια άλλη αργία, κάποια δερματίτιδα, κάποιο βήχα. Απλά πράγματα. Αν σκουρίνουν τα πράγματα, θα απευθυνθεί στην κλασική ιατρική. Αν σκουρίνουν τα πράγματα, δηλαδή. Δεν πα. Την κλασική ιατρική. Έτσι, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 να δούμε πόσες συνεδρίες θα δώσουμε σε πόσα άτομα. Μια και είπαμε για το στρες τώρα, ας δώσουμε σε δύο φίλους ένα πρόγραμμα αντιστρες. Βέβαια, αντιστρες μιλάμε, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ένα πρόβλημα υπνίας και ένα πρόβλημα κατάρρευσης και ένα πρόβλημα απλού στρες δηλαδή. Α, δηλαδή τώρα, δεν μου λες, εγώ το καλοκαίρι ας πούμε που ένα βράδυ πήγα να κοιμηθώ και δεν κοιμήθηκα. Γιατί δεν μπορώ με τις κλειστές πόρτες το καλοκαίρι, αρκωτή το χειμώνα, μια χαρά είμαι. Και σηκωνόμουν και πνιγούμουν αυτό και τα λοιπά. Ψυχολογικό ήταν. Βέβαια, κάτι είχες υποσυνείδητό σου, ναι. Το οποίο σε πίεζε και δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Και το καλοκαίρι όταν δεν μπορούσα να κοιμηθώ, αυτό τι είναι, αντιστρες είναι αυτό. Που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Εκεί δράσει σε ένα άλλο περιβάλλον για σένα. Δηλαδή ναι. Δεν είσαι στην 24ωρη φόρτιση τη συνεχή κίνηση που έχει και τι υποχρεώσει σου. Οπότε ο οργανισμός προσπαθεί να. Να μπει σε ένα άλλο καλούπι, δηλαδή σε ένα μοτίβο ζωής. Εκεί αρχίζει λίγο ανισορροπία. Προσπαθείς λίγο αυτό να. Αυτό το ξαφνικό σταμάτημα. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό για τον οργανισμό. Δηλαδή, να μπορείς να κάθεσαι όλη την ημέρα δεν είναι το ιδανικό για τον οργανισμό. Από ναι. Το. Από να τρέχεις από βάλει όλη μέρα, γι' αυτό καλό είναι. Ούτε αυτό είναι καλό. Θέλει ισορροπία. Μέτρο ναι. Άριστον. Δηλαδή, να κάτσεις ένα καφενείο να ξύνεις, ξέρω εγώ, τα φρύδια σου. Τρεις ώρες να παίζεις ένα τάβλι μία ώρα και να, εγώ και να βλέπεις ένα μάτς και να μην χρειαστεί ας πούμε, να το γράψεις, να το αναλύσεις, να το κάνεις. Ναι. 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 Να χρειάζεται αυτό. Ναι. Καμιά φορά. Να γίνεις λίγο του ποιότητα. Να ναι, ναι, ναι. Όλα χρειάζονται. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω μηνύματα. Κωστή ο Τάσος είμαι. Βρήκα το δρός το μεσημέρι και παίξαμε Ίντερ Τούρκου με την Τούρκου. Άσος. Και μετά στον κόσμο Άγλου για χρώματα. Εγώ. Μάλιστα. Ραπ καλησπέρα, μπορεί να ενημερώνει για το παιχνίδι 2009. Το περιμένω over να πληρωθώ. Ευχαριστώ από και ανώλευκη άλλο πόλη. Υπάρχει παιχνίδι 2009. Κάτσε να το βρούμε
Ρε γιατρέ, δεν πας έξω να ρωτήσεις το Μάτζιο το 2009. Για ρώτα. Για πάρε το Μάτζιο αυτό το, κάνει υπερορίες ο Μάτζιος. Για ρώτα το ποιος είναι ο Μάτζιος, ένας αδύνατος είναι. Ένα ωραίο παλικάρι. Όταν μόλις βγήκε. Μόλις βγήκε, ναι. Το 2009 πες του. Λοιπόν, είναι 1-1. Σε ποιο λεπτό? Στο 64 είναι 1-1. Ναι, το περιμένει over να πληρωθεί ο 199. Άντε να κάνουμε κάνα μαγικό να πληρωθεί το παλικάρι, να πούμε, να πάρει κάνα φραγκάκι να γουστάρει. Λοιπόν, παρακολουθούμε το 2009 για τον 199. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, πολύ. Αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που στείνει την ομάδα, μ' αρέσει όμως και ο τρόπος που κάνει τις αλλαγές. Έχει το υλικό να τις κάνει. Έχει την ικανότητα να αλλάζει το σύστημά του. Έχει πάρα πολλά όπλα. Ένα όπλο είναι και η διαιτησία για αυτόν. Αλλά πέρα από αυτό, του έχει δώσει ο Βρουτόταυρος, του έχει δώσει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, τους οποίους τους χρησιμοποιεί μια χαρά και οι οποίοι μπορεί να πάρουν και υπεραξία. Δηλαδή ο Φορτούνης σήμερα, ο οποίος δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν μ' αρέσει για αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν οι Ολυμπιακοί. Ο ηγέτης, όχι. Όχι. Χρησιμοποιεί τη μαγική πάσα στο δεύτερο γκολ από τα ποδάρια του. Και φαίνεται, ας πούμε, και τα λοιπά. Εγώ τον παίκτη τον θέλω και μέσα στην περιοχή. Τον θέλω και δεύτερο center for. Τον θέλω και μαχητή. Τον θέλω και περισσότερο να μαρκάρει. Στην πλάγια γραμμή είναι ανύπαρκτος ο Φορτούνης. Εντάξει. Μαρκάρεται πολύ εύκολα. Και είναι η μοναδική θέση που μπορεί να παίξει στο 4-2-3-1 είναι το δεκάρι. Εκείνο. Ούτε 9 μπορεί να παίξει, ούτε 7 μπορεί να παίξει, ούτε 11 μπορεί να παίξει, ούτε 8 μπορεί να παίξει. Όχι. Δεν μπορεί. Βέβαια, έτσι όπως παίζει ο Σεμπά. Και ιδιαίτερα ο Πάρντο, ιδιαίτερα ο Σεμπά σήμερα ήταν φανταστικός. Ο Πάρντο όταν μπήκε και ο Ντουρμάς, ναι, και σήμερα. Και σήμερα. Ραμπ, διαφωνώ μαζί σου, υπάρχει offside στο δεύτερο γκολ. Ενώ τις αλετίες από Κασάμι και Μιλίφογεβιτς πλέον τις ανέχονται απροκάλυπτα τα πιονάκια του Πλατίνη. Κοίταξε, αν φτάσει ο Ολυμπιακός σε επίπεδα που να έχει ευνοϊκή αντιμετώπιση στην Ευρώπη, τότε προχώρησε. Και πάει στους 16 και πάει στους 16 και έπαιδε συνέχεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πέρα από τη διαιτησία που είναι με τη διαιτησία να δεις τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός φέτος λέει θα το πάρω το πρωτάθλημα, οι άλλοι είναι λίμα. Έβαλε όμως ένα στόχο να το πάρει αίτητος. Και τι κάνει? Στο παιχνίδι το επιθετικό παίρνει σφυριγματάκια, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι θα του δώσει πέναλτι που δεν είναι, θα βάλει goal offside κτλ. Όχι. Στην άμυνα με τους επόπτες έχει βρει την άγια του χάρα ο Μποτία με τον Σιώβα. Οπότε εκεί που είναι η αχίλλειος πτέρνα του, παίρνει εκεί τις βοήθειες και σου λέει με ατρόμητο, άντε να βγω 2-2. Βγήκε 2-1. Με ξέρω εγώ λεβαδιά, άντε να βγω 1-1. Κέρδισε 1-0. Πόσο κέρδισε? Εντάξει. Δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί επιστημονικά ο τύπος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτές τις δύο μέρες αρρώστησα, η φωνή έκλεισε και ευτυχώς που αρρώστησα, γιατί με είχαν πρίξει με αυτό το φίλι. Με πρίξανε με αυτό το φίλι. Δύο μέρες κρατάει στην Ελλάδα η δημοσιότητα. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα αρχίζει και η ρεμπή. Και να τον παρετήσει, ναι. Και να βγει μπροστά ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας γιατί να βγει μπροστά? Ο Τσίπρας κάνει να ταξίδι στο εξωτερικό ο άνθρωπος και πηγαίνει στην Τουρκία έχοντας τον καλό λόγο του φίλη εκεί για τους ποντίους. Σου λέει εδώ στην Ελλάδα σε τρεις μέρες, όπως λέει ο γιατρός, θα το έχουν ξεχάσει. Άμα τους τάξω τίποτα ότι θα τους κάνω το μισθό 800 ευρώ άμα ξαναψηφίσουν πάλι, θα τους ξαναπώ ότι το έμφυα θα το σταματήσω, θα με ξαναψηφίσουν πάλι. Εκεί ο Έλληνας είναι, να πούμε, στην ψήφο λαμόγιο. Σου λέει άμα δεν μας ψηφίσουν, θα μας ψηφίσουν για άλλους λόγους. Σιγά τώρα ο Πόντιος, ο οποίος είναι Σιριζέος και ο οποίος, να πούμε, έχει ξέρω κανένα συμφέρον σοβαρό κτλ, μη δεν ψηφίσει, να πούμε, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κάνει. Έτσι λέω εγώ. Σιγά ο Πόντιος μη θυμάται σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, 1 μήνα, ότι ο Φίλης είπε
για τους ποντίους και τα λοιπά. Δεν μπορεί να θυμάται τον έμφυα ή τη συντάξη, αλλά το θέμα του πόντου δεν θα το θυμάται. Επίσης να πούμε ότι εγώ περίμενα και από τον κύριο Μελισανίδη να πούμε και από τον κύριο Σαββίδη να βγάλουν μια ανακοίνωση. Μετά όμως γυρνώντας στο σπίτι σκεπτόμενος και ψάχνοντας στα μίντια να βρω να πούμε ότι διαμαρτυρίες, φωνές, κραυγές κτλ. Λέω κάτσε ρε, τα καλά και συμφέροντα. Είναι δυνατόν ο Σαββίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και ο οποίος να πούμε είναι σεβάσμιος στο χώρο μας κτλ. Όπως και ο κύριος Μελισανίδης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν τις επιχειρήσεις τους, κοιτάζουν τις δουλειές τους κτλ. Εντάξει, πουλάνε το ποντιακό ελληνισμό κτλ. Εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά, ο κύριος Μελισανίδης τρέχουν τα σάλια του με το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά να μου το γήπεδο της ΑΕΚ. Δούρου λέει θα το βγάλει. Θα το βγάλει λέει Δούρου. Δηλαδή απίστευτο. Ο δε κύριος να πούμε Σαββίδης, για ποιο λόγο να βγάλει ανακοίνωση? Γιατί ακούω τους φιλάθλους του Ηρακλή, τους φιλάθλους του Άρη, τους φιλάθλους να μου του. Για πες γιατρέ. 3-1. 3 έγινε 199. Το μάτς έγινε 3-1. Πληρώνεσαι με over. Κερνάς, πας στα Φλόρα. Την άλλη εβδομάδα άρχισε το Μετρόπολης. Να είσαι καλά. Πού είχα μείνει? Στον κύριο Σαββίδη. Ακούω τώρα τους Ηρακλήδες. Ακούω τους Αριάννους. Ακούω τους Παναθηναϊκούς. Για τον Σαββίδη και τον Μελισανίδη. Μα λέω, ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καμιά δουλειά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θέλετε πια? Πήγε ο κύριος Σαββίδης να κανονίσει τα χρέη με τη Νέα Δημοκρατία. Έφερνε με τα αεροπλάνα τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Του υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο πρώην, ο κύριος Σαμαράς, θα τακτοποιηθεί. Βγάλανε ολόκληρο ζαγοράκι οι παοξίδες στην Ευρωβουλή, ο οποίος δεσμεύτηκε στο χαϊβάνι τον Τζόρνταν, δεσμεύτηκε και λέει να πούμε εγώ δεσμεύομαι για τα χρέη. Τους κοροϊδέψαν. Τους κοροϊδέψαν. Έρχεται λοιπόν η Δούρου και λέει να μου το Μελισανίδη, καθαρίσω εγώ, περιφέρεια. Περιφερειάρχης Δούρου, πιανού είναι κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένετε βρε ανόητοι άνδρες να βγάλει ανακοίνωση εναντίον του κυρίου Φίλη ο κύριος Μελισανίδης και να πάει κόντρα στα συμφέροντά του, γνωρίζοντας ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μέλη. Δηλαδή πόσες ψήφους θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τους πόντιους και πόσους θα κερδίσει από τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ για το θέμα του γηπέδου. Ποια κόκαλα των προγόνων μας τώρα? Ποια κόκαλα των προγόνων μας τώρα? Ο δε κύριος Σαββίδης, ο οποίος είναι ασεβάσμιος άνθρωπος, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος στις συναλλαγές του είναι πάρα πολύ σωστός. Η αγορά ξέρει τι λέω. Του έκανε τα χρέη από 60-10,5 ο κύριος Τσίπρας. Και θα βγει τώρα ο κύριος Σαββίδης να είναι αχάριστος, να είναι αγνώμονας. Ναι, δευτερόλεπτα, ευχαριστώ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να είναι αγνώμονας στο κόμμα το οποίο μπορεί τώρα παοξής να βγει και να πει Πόντιος Παοξής είμαι και βρε κάτσε κάτω. Σου σβήσε τα χρέη ο άλλος. Να για ποιο λόγο ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Σαββίδης δεν βγάζουν. Τα καλά και συμφέροντα τώρα για τα κόκαλα των προγόνων μας τώρα. Κλάει μάει τώρα, ό,τι έγινε έγινε. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340 στέλνετε στρες, πώς το πα, στέλνετε το στρες, ναι, και το ονοματεπώνυμό σας και δύο από εσάς κερδίζετε μια συνεδρία, δύο συνεδρία. Μια σειρά συνεδριών μια σειρά συνεδριών, πες το εσύ καλύτερα, ναι. Ναι, για το στρες, άγχος, κατάθλιψη. Για το στρες, άγχος, αϊπνία, κατάθλιψη. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα, σχολίαση την αλλαγή συστήματος από Tudor. Φίλε, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Και θα το δείτε αργότερα. Τα γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με τακτική και με σύστημα. Το 80% των γκολ δεν τρώγεται σε ευνηδιασμό, τρώγεται από ατομικά λάθη και από στημένα χτυπήματα της μπάλας. Ράψει χαρητήρια προχθές στην TV που δεν τσίπησες και δεν απάντησες στην σπόντα του Μουστάκια για τον Αλέβαδο ως προπονητή του ΠΑΟΚ.
του Παναθηναϊκού, όχι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Καλόε Βιτάλ, επαναστατική μέθοδος, η οποία έχει να κάνει με ένα φυσικό χυμό κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσαγάκι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Βοηθάει σε τυχόν προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα εντέρου, ευαίσθητο έντερο, δηλαδή από ευερέθιστο έντερο που λένε οι, πώς το λένε τους γιατρούς αυτούς, οι γκαστρεντερολόγοι, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πώνησης αρθρώσης και αυξάνει το αμυντικό σύστημα, καταπολέμηση και ιώσεων, όπως έχω εγώ. Λοιπόν, αν τηλεφωνήσετε στο 2312-200-500, το αποκτάτε στην ειδική τιμή των 34,90 ευρώ που ισχύει μόνο για τους ακροατάς του Μετρόπολης 95,5. Όλες οι παραγγελίες χρησιμοποιούνται, παραγωγματοποιούνται, συγγνώμη, χωρίς πιστωτική κάρτα και αποστέλλονται με αντικαταβολή στο χώρο σας. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο μας προϊόν, το Καλόε Βιτάλ. Εκπληκτικό. Το πήρα εγώ σήμερα γιατί η γνωριμία μας έγινε χθες και τα λοιπά. Είναι φανταστικό, αλλά μου το έκρυψε η γυναίκα μου, η οποία το παίρνει για εκείνη. Τις άτιμες γυναίκες. Το πήρε να πούμε, λέει, από αυτό είναι δικό μου. Κάτι γυαλιά ηλίου. Πολύ ωραία που μου είχε ένας οπτικός δώρος στην Κομωτινή. Λέει, να τα φορέσω μια φορά. Φόρατε, ρε, φυγαίνω. Να τα φορέσω, λέει, και δεύτερη φορά. Φόρατε και δεύτερη φορά. Εν τω μεταξύ τη στέργεσαν. Είναι λεπτοκαμωμένη. Δεν είσαι και με ένα γουρουνό. Είναι λεπτοκαμωμένη η κοπέλα. Λέει, να τα φορέσω τρίτη φορά. Λέω, πάρτα. Δεν ταιριάζω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, μου πήρε και το καλό Εβιτάλ. Μην νομίζετε όμως ότι είναι μόνο και η γυναικεία ιστορία αυτό το προϊόν. Είναι και για εμάς τους άντριδι. Διότι πεπτικές διαταραχές. Να, ο άλλος είχε να πούμε, πώς το λένε αυτό το που γυρίζουν τα φαγητά, να πούμε. Γενική παλινδρόμηση. Δυσκυλιότητα. Πάει να κάνει κάκα του άλλος, δεν βγαίνει. Ξέρεις τι είναι να θες να κάνεις κάκα, να πονάει το έντερο κτλ. Μεγάλη ιστορία. Ξεκινάνε πολύποδες, ξεκινάνε αυτά, καρκίνη του εντέρου κτλ. Ευαίσθητο έντερο για τους αυτούς που είμαστε, πώς το λένε, αγχώδεις τύποι. Χοληστερίνες, κόκκινος. Ζάχαρα, μάχαρα. Το ζάχαρο είναι και κληρονομικό, ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να μην τρως, να μην πίνεις και να έχεις ζάχαρο, γιατί είναι κληρονομικό. Είναι και επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτά και το καινούργιο μας προϊόν, το οποίο το δοκιμάσαμε και εμείς. Τώρα και όσοι θέλουν για το βελονισμό, το γιατρό 9.55 και ενώ στρες. Πες δε γιατί, τι είναι το στρες? Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο άλλος. Το τραβάς ένα βελονισμό. Όχι, εννοώ με κάποιες συνεδρίες. Εντάξει. 5, 6, 7, 8, 9, 10 αναλόγως πώς θα βρίσκω. Ναι. Το τσεκάρεις εσύ να πω. Ναι. Και θα δούμε με την πορεία πώς πάει η εξέλιξη της θεραπείας. Δεν μου λες τώρα, οι γυναίκες οι οποίες νοούμε είναι, χαζεύουν όταν πάθουν μηνόπαυση. Τρελαίνονται, ζεσταίνονται, κάνουν αρνητική. Γύρω στα 50 δεν το παθαίνουν. Και γι' αυτό υπάρχει θεραπευτικό πρωτόκολλο. Και τι κάνει τώρα, μαμά, αυτές τις κάτι. Ναι, μπορούμε να. Αυτές γιατί χαζεύουν, τι παθαίνουν, οι ορμονικά. Οι ορμονικές διαταραχές, οι οποίες μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Παχαίνουν τώρα αυτές εκεί όταν θα φτάσει εκείνη η ηλικία. Και σε αυτό γίνεται. Ναι. Άμα σταματάει η περίοδος, δηλαδή παχαίνουν αυτές. Μπορεί και να παχύνουν. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυξάνει ο καρδιακός κίνδυνος για τις γυναίκες. Δεν παθαίνουν πράγματα. Μετά το 50 όμως έχουν την ίδια πιθανότητα με έναν άντρα. Α, την γλιτώνουν λόγω της περίοδου. Μέχρι τα 50 τους περίπου. Ναι. Α, μπορεί να πάθουν. Μετά εξορροπείται η μεταξύ μας πιθανότητα. Εξορροπείται. Mm-hmm. Μάλιστα, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι στον κύριο Φίλη. Σε άνθρωπος ο οποίος τον βρίζουν τώρα και τα λοιπά, αλλά λέει. Ηρακλήδης, λέει, γιατί λέει δεν έκανε, λέει, ο Σαββίδης, λέει, ανακοίνωση. Και λέει και ένας ΠΑΟΞΙΣ το μεσημέρι, πολύ σωστά, και εσείς, λέει, που είστε, λέει, ΑΕ Ποντίον Κατερίνης, για ποιο λόγο δεν κάνατε, να πούμε, ο πρόεδρος σας, ο κύριος Παπαθανασάκης, μια αναφορά σαν ποντιακή ομάδα που είστε, τους ακάδεψε. Για το Μελισσανίδη τα είπαμε. Παιδιά, για το λαό τώρα, που είμαστε εμείς, να ξέρετε ότι και ο λαός και οι παράγοντες, η παρά της παραγωγικής, η βιομήχανη και τα λοιπά και οι επιχειρηματίες, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι το κέρδος. Κι αν είσαι εσύ Πόντιος, αλλά το κόμμα το οποίο είπε για τον ποντιακό ελληνισμό αυτά τα πράγματα, σου δώσει προοπτική για τη ζωή σου, τη δουλειά σου,
την κονόμα σου, τη μαρμίτα σου να προχωρήσεις, θα ξεχάσεις τα κόκαλα τον προγόνο σου και θα πεις δε μης καπέλα υψηλά. Πώς το είπα ο άθλιος, έχω δώσει λόγο. Λοιπόν, και θα πεις τη γυναίκα σου ή θα σου πει αυτή, βρε Μανώλη, τώρα ο παππούς, ο προπάπος πέθανε εκεί και τα λοιπά, τα παιδιά να σώσουμε. Εδώ διορίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι θα γίνει διορισμός και τα λοιπά. Και θα πει ο Πόντιος, τι θα πει ο Πόντιος, μου έχω δείξει τους προγόνους μου και θα τον κάνω, δεν τον ξαναβγάλω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ο Τσίπρας το ξέρει πολύ καλά αυτό, ότι σε μια εβδομάδα θα το έχετε ξεχάσει, όπως ξεχάσατε για την. Πώς είναι την άλλη, γιατρέ, πώς τη λέγανε την άλλη, να πούμε. Πώς τη λέγανε την άλλη που είπε. Ερεπούς. Ερεπούς. Ναι. Έπαθε τίποτα, ερεπούς. Την κάναν τα. Τη βγάλανε από το κόμμα, τη διώξανε, την κάναν, τη ράναν. Τίποτα δεν έγινε. Καλά, εκεί βγήκε ολόκληρο το κόμμα εκτός, οπότε εντάξει. Ποιο κόμμα βγήκε. Δημάρ. Δημάρ, εντάξει. Κουβέλης. Κουβέλης. Ο Κουβέλης. Ναι. Εντάξει, ο Κουβέλης τώρα είναι ανθρωπάκος, ήσυχος. Άμα στον δρόμο, ξέρω εγώ, πατήσεις μια λακκούβα με νερό και το λερώσεις, ούτε θα γυρίσει να σου πει ρε άνθρωπε τι κάνεις. Τόσο καλός άνθρωπος. Εντάξει, αυτό ανθρωπάκι του Θεού να πούμε. Λοιπόν, 9.55 λοιπόν, κενό μήνυμα 54.340. Δίνεις το στρες, βάζεις ένα στρες. Αν έχεις στρες δεν μπορείς να κοιμηθείς, έχεις να πούμε ανησυχίες, έχεις άγχος, έχεις ξέρω εγώ πώς το λένε αυτά που σε πιάνουν ανησυχίες, νευρικότητα, νευρικότητα, πώς το πες άλλο, ευερθιστότητα, αϊπνία. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν έχεις να πούμε στον γιατρό, Εγνατία 30 Σιγάρα, 63. Όλα λάθηκα. Εγνατία 63, στον άνθρωπο που είσαι. Στον έκτο. Στον έκτο. Γραμματεία έχεις βέβαια. Βεβαίως. Βεβαίως. Γραμματεία, πολύ ωραία. Πας και κάνεις τον βελονισμό σου. Εσύ γιατρέ, παθολόγος δεν είσαι. Ναι, παθολόγος, διαβητολόγος. Ναι. Παθολόγος και διαβητολόγος. Συγγνώμη, διαβητολόγος. Ναι. Πες μου πριν ανοίξουμε γραμμές λίγο με το ζάχαρο, τι γίνεται. Πώς μπορούμε, εκτός από το να το ελέγχουμε, τι είναι αυτά τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε. Ένας διαβητικός ή ένας. Ένας που δεν είναι διαβητικός για να μην γίνει και ένας διαβητικός που είναι στο στάδιο της πρώην σουλήνης, δηλαδή δεν έχει φτάσει σε επίπεδα να κάνει την ένεση, τι πρέπει να κάνει για να διατηρήσει, ας πούμε, έτσι να είναι μόνο με τη δίαιτα κτλ. Πάμε του εγώ που έχω 0,8 ζάχαρο. Τι πρέπει να προσέξω. Εντάξει, δεν είναι μόνο για το ζάχαρο. Δηλαδή ναι. Η φυσική σου κατάσταση να είναι σωστή, ναι. Να ασκείσαι, ναι. Στα κιλά σου να μην είσαι η προπόνηση υπέρβαρο. Ρίχνει αυτά τα πράγματα προς τα κάτω. Βέβαια, χωριστεί, και την υπέρταση και βοηθάει να μην έρθει η υπέρταση πιο γρήγορα. Ναι. Εκτός και να είσαι βέβαια κληρονομικότητα. Ναι. Και στην υπερχοληστηριολεμία και στο διαβήτη, στην αφάνεια του διαβήτη. Εσύ μπορεί να είσαι στην προδιάθεση να έρθει ο διαβήτης κάποια στιγμή στη ζωή σου, αλλά η άσκηση και ο τρόπος ζωής σου να το καθυστερήσει και και να μην εμφανιστεί ποτέ. 2,8, 2,9 ζάχαρη. Ναι, 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 ναι. Ή πολύ λίγο, ελάχιστο. 1,1 είναι το όριο. Κοίταξε, έχει κάποια όρια. Ο αριθμός είναι 126 μιλιγκράμμ ένα δεκάλιτρο. 1,2 δηλαδή. 1,26 να το πω και έτσι. Εγώ 0,8 καλά είμαι. Φυσιολογικός. Είμαι καλός. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Δηλαδή, γιατί ναι. Η πορεία του ζαχάρου μέσα στα διάρκεια της ημέρας να κατεβαίνει όχι πάρα πολλές, δεκάδες φορές. Οπότε. Αν πλακώσω δηλαδή 2-3 τρίγωνα πανοράματος, ας πούμε. Και όχι μόνο. Και φαγητό απλό. Κάποια κοκακόλες αυτά. Ναι, ναι, αυτά είναι, ναι. Έχουν πιο μεγάλη γλυκαντική δράση. Ναι. Οι ουσίες αυτές. Καφέ στη ζάχαρη μέσα κτλ. Ναι. Τα λύπη, ναι. Το κουρασάν. Κουρασάν, ναι. Ναι, αυτά εδώ. Τα αγγλικά, ναι. Ναι. Η διατροφή είναι το α και το μέγα ενός βασικό, ναι. Βασικότητα, ναι, και ναι. Η άσκηση μαζί. Η άσκηση το δύο. Ναι. Τώρα, πάμε σε αυτό που έχει 1,3, έχει 1,4. Αυτή, και παίρνει το χάπι. Και παίρνει το χάπι. Αυτοί καταρχήν θα πρέπει να έχουν καλή σχέση αγαστή συνεργασία με τον γιατρό τους, τον τους παρακολουθεί. Να είναι δηλαδή συχνή να πούμε. Δεν είναι μόνο εντάξει η συνταγογράφηση του φαρμάκου, είναι και οι συχνές εξετάσεις μέσα στο χρονικό, μέσα στο χρόνο. Ναι. Δηλαδή να κάνει και γλυκοζυλιωμένη σφαιρινή και εξετάσεις άλλων βιοχημικών δικτών. Μάλιστα. Να μετράει, να μπορεί να μετράει και μόνο στο σπίτι. Έχει και μηχάνημα. Ναι, με μετρητές ζαχάρου. Οπότε, εάν είναι προσεκτικός και είναι επιμελής και στην συνταγογράφησή του, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Yeah. Ανοίγουμε γραμμές. Φίλε, εσύ που έστειλες για το στρες, ο 524, ρίξε μας και το όνομα, το επώνυμό σου, να ξέρουμε άμα κέρδισες τι και πώς. Καλησπέρα, Κωστή. Η φωνή του Άδωνη μου θυμίζει τον Τζάκονα. Όχι, ο Τζάκονας έχει πιο αυτή φωνή. Ραπτό, κοίταξε, μην φας κανένα πρόλογο από το Βόδι αύριο. Μπορεί να έπιασε τον Γαβρό, αλλά έδινε διπλό την Άρσεναλ και ήρθε 4-1. Χίλια χρόνια αϊπονδίων. 2-31-0. 90-90-90.
98-80-90 και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και για το βελονισμό με τον γιατρό τον Πανιώτη στο θέμα του αντιστρες. Στο θέμα του αντιστρες, στέλνετε στρες, ονοματεπώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο από εσάς στο τέλος της εκπομπής που λέει ο Κόκκινος. Θα κάνουμε να πούμε την κλήρωση για να δούμε πότε θα πάτε στην Εγνατία. 63. Πηγαίνοντας στην πόλη από την Τούμπα, δηλαδή. Ναι. Είναι δεξιά. Λίγο πριν φτάσεις στην Αριστοτέλη. Είναι δεξιά ή αριστερά. Δεξιά είναι. Ναι. Συνήθως οι δικοί μου γιατροί είναι από αριστερά. Εγώ είμαι δεξιός. Όπως πας. Όπως πας. Αριστερός όπως φεύγει. Αριστερός όπως φεύγει. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Και να μου πούνε εδώ οι παοξίδες και οι αεξίδες, εάν είναι πόντι, αν απαιτούν από τον κύριο Μελισσανίδη και τον κύριο Σαββίδη, πώς το λένε, ανακοίνωση εναντίον του κυρίου Ναού με φίλοι κτλ. Εγώ, αν ήμουν παοξής ή ήμουν αεξής και πόντιος, θα δικαιολογούσα τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μελισσανίδη και θα τους έλεγα μπράβο, γιατί για την ομάδα μου δεν βγάζεται ανακοίνωση, γιατί ο ένας θέλει να κάνει το γήπεδο με την περιφερειάρχη την κυρία Αντούρου και ο άλλος να ούμε, πήρε και έκανε από εκεί που να δώσει 45-50 εκατομμύρια, ο άνθρωπος έδωσε κασέρι 10 και η Νέα Δημοκρατία τον ξεγέλασε με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Ζαγοράκη, τους ξεγέλασαν, δεσμεύτη ο κύριος Ζαγοράκης και από την άλλη μεριά, τι θες. Έλα Κωστή, καλημέρα. Τι έλα, ακουστικά. Μιλάει. Άσε ρε φουλάρο ρε φίλε, γιατί με κόβεις. Καλημέρα φίλε, ναι. Έλα. Κωστή, το 2009 δεν είπες ημίχρονο πόσο ήταν αγόρι μου. Α, ημίχρονο. Ναι. Να το βρούμε, ημίχρονο. Και εσύ μου είπες over. Πέθανε ο Τσάκωνας. Έχω μια πληροφορία ότι μας άφησε ο Τσάκωνας. Δεν ξέρω. Το έχει γράψει η Φίνου στο Facebook. Μπες λίγο στο Facebook της Φίνου. Αν μας παράτησε ο Τσάκωνας στα 72 του, γιατί είχε καρκίνο στην ουροδόχο κύστη μεταστατικό και πολλά προβλήματα. Μας άφησε ο Τσάκωνας. Δεν είναι επίσημο, παιδιά. Θες ημίχρονο εσύ, έτσι. Για να δούμε το ημίχρονο. Μισό λεπτό. Εσύ έστειλες το μήνυμα. Εσύ έστειλες το μήνυμα. Όχι, Κώστα. Α, το 2009 θέλεις εσύ το. Ημίχρονο. Θες ημίχρονο. Παίζεται και ημίχρονο. Είστε και πολύ να πούμε. Μισό λεπτό να μπει στο Google. Ένα-ένα ήταν το ημίχρονο, για φίλε. Ευχαριστώ, Κωστή. Να σε καλά, γλυκέ μου. Να σε καλά. Λοιπόν, 2-31-090-90-90. Έχω πληροφορία ότι ο Τσάκωνας μας άφησε και πήγε να βρει στους ουρανούς, πόσο πιστεύουν παλιούς καλούς ηθοποιούς. Το έχει γράψει στο Facebook η Κέτη Φίνου. Εγώ δεν ξέρω να μπαίνω στα Facebook. Και αυτά θα μπούμε και θα δούμε αν ισχύει ο θάνατος του Τσάκωνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια χαρά, Μπάμπης από Καβάλα, Παναγιώτης. Γεια σου, γεια. Καλό θα είναι, φίλε, να μην βάζουμε τέτοια θέματα του ποντιακού ελληνισμού έτσι σε μια σειρά όπως τα άλλα που λέμε, είτε για χαβαλέ, είτε για σοβαρά, είτε για πλάκα. Γιατί ρε φίλε. Έγιναν κάποιες δηλώσεις πριν από 8 χρόνια από αυτόν τον άνθρωπο τον ανεκδίκητο φίλη. Ναι. Κάποιοι τα αναμόκριζαν και τα ξαναφέρανε αυτές τις μέρες και ακούγονται και γίνονται. Ναι, ναι. Δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχάστηκαν ούτε τις ρεπούσει. Ούτε του φίλου θα ξεχαστούν. Δεν νομίζω ότι θα έχει. Δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα πολιτικό κόστος για αυτό το λόγο, κύριε Σιλ. Αν παίζετε για άλλο σκοπό, αν παίζονται για άλλο σκοπό οι δηλώσεις φίλοι για να προσανατολίσουν τον κόσμο από τα μέτρα που παίρνουν, από τις επισκέψεις που γίνονται τελευταία από Μοσκοβισή και τα λοιπά, ο Λάντ και όλους τους σχετικούς, και από την επίσκεψη που θα κάνει σε λίγο καιρό ή τα σύνορα που είπε τα Ιδάτινα σύνορα ο Πρωθυπουργός πριν από 20 μέρες με το Αιγαίο. Και τώρα που θα πάει την άλλη ομάδα με τον Ταβούτο Γουλαφού, έχει γίνει ιστορία για να πάει στην Τουρκία κτλ. Θα πάει, φίλε. Να το δω να βάζει και Στεφάνη και στο Γεμάλ, να τρελαθούμε τελώς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα όμως. Άμα σου διορίσει κάνα παιδί, ρε φίλε, σε πειράζει να μου αν καταθέσει. Φίλε, εγώ δεν έκανα ποτέ, δεν έγλειψα, δεν έκανα. Σιγά, μην. Όπως και με σένα, έτσι και εγώ είμαι μάχημο δημοσιογράφος. Εντάξει, δεν λέω. Εγώ λέω γιατί. Δεν λέω για μένα προσωπικά, αλλά λέω. Ναι. Είναι του χαρακτήρα μου όπως είσαι και εσύ έτσι. Κινούμε, κάνω ράνο. Ναι, λέω. Αυτοί που με ξέρουν, την πόλη μου με ξέρουν. Άλλο λέω. Σε προλαβαίνω, κατάλαβα. Ναι, η γενική λοιπόν εικόνα ποια είναι τώρα. Δεν λέω για μένα, για σένα και για κάποιους φελούς άλλους. Γιατί είμαστε φελοί, λοιπόν, εμείς. Ναι. Εγώ λέω για τη γενική εικόνα. Αυτό που με καίει σαν πόντιος. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν μπορώ λοιπόν τους τελευταίους 10 υπουργούς παιδείας όλων των κομμάτων και χρωμάτων.
Έτσι δεν βγάζω κανέναν από αυτή τη τέτοια, ναι, από αυτή τη μοίρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Αν ήθελε να γίνει πρωτοσέλιδο σε τουρκική εφημερίδα, ο Φίλης το κατάφερε. Εντάξει, από εκεί και ύστερα όμως, αφτάξει ανάλογα, γιατί εγώ άμα τον τύχω μπροστά μου, ας πούμε, δεν θα κάνω πίσω, θα τον χωθώ. Δεν ξέρω αν θα τον, δεν είπα να τον δει, θα τον χωθώ όμως. Να τον αφήσω να περάσει από την καβάλα έτσι, χαβαλέ. Τελευταία στην καβάλα, ξέρεις, της μόδας ήταν γιαούρτια. Δεν περνάει κανένας χωρίς γιαούρτι. Ούτε αυτή τη τέτοια άποψη σήμερα, να σε προλάβω. Αλλά δεν μπορεί να ευτελίζει θεσμούς, να μην γνωρίζει, γιατί είναι ανενημέρωτος, παρόλο που είναι υπουργός παιδείας, άσχετα αν δεν έχει πανεπιστημιακά πτυχία. Τον κάνανε αυτόν τον άνθρωπο υπουργό παιδείας, όπως και τους προηγούμενους παιδείας. Όπως και την Ρεπούση που έλεγε για συνοστισμό στη Σμύρνη. Δεν μπορεί εμένα, που είμαι τρίτης γενιάς Πόντιος, έτσι, και ο παππούς μου ήταν εκεί, δηλαδή δεν είμαι πολύ μακρινός, ούτε και κοντινός, αλλά τα ζήσαμε. Έχουμε δει εδώ ανθρώπους συγγενείς μας που έχουν έρθει της πρώτης γενιάς, το τι τραβήξαν, τι κάνανε. Αυτό που λέει εθνοκάθαρση είναι το πάτημα για να γίνει γενοκτονία. Και τι λέμε γενοκτονία, τι είναι γενοκτονία, όταν θέλουμε να αφανίσουμε έναν λαό από έναν τόπο. Αυτό έγινε. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτά τα οποία λέμε να τα αναγκλέπουν και να τα λέμε όπως θέλουν. Και μάλιστα από διεθνείς κοινότητες αυτά έχουν ψηφιστεί. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο ανεκδιοίκητος Φίλης, δεν γνωρίζει τι μέλη γενέθλια, τι έχει γίνει, να το βουλώνει. Επειδή όμως πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για κάποιον λόγο, εκεί το πάνε. Λοιπόν, οι πόντιοι και οι ποντιακοί σύλλογοι, αν θέλεις, επειδή την χάει να είμαι και εδώ στην Καβάλα, εγώ προσωπικά, σαν πάπη σου μιλάω, αλλά φαντάζομαι και στο Πανελλήνιο και στο Παγκόσμιο, δηλαδή, που είναι 3 και πλέον εκατομμύρια οι πόντιοι. Να κάνω μια ερώτηση. Και να τελειώσω και να σας ακούσω. Ναι. Μια τάκα για να μην χάσω τον ηρμό μου, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι. δεν θα το σβήσουμε ποτέ και γνωρίζεις κι εσύ ή έχεις ακούσει μάλλον από φίλους σου, είτε πόντιους είτε όχι, λοιπόν, ότι μέχρι να τελειώσει και να τελειώσει το θέμα όπως έχει με τους Αρμένους, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Γιατί τα κόκαλα των προγόνων μας εκεί θέλουν να παυτούν, φίλε. Και δεν ξεχνάμε ούτε τα κόκαλα των Αρμένων. Να κάνω μια ερώτηση. Ακούω. Ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μελισσανίδης, αυτά τα κόκαλα. Αυτά τα κόκαλα, δηλαδή τι. Φίλε μου, γιατί να σου πω ένα πράγμα. Για μένα ο Σαββίδης, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι Καβάλα, έτσι, σαν ομάδα. ΑΟΚ. Λοιπόν, ο Σαββίδης είναι ΠΑΟΚ, ο Μελισσανίδης είναι ΑΕΚ, κοιτάξτε, Βέρντα και τα λοιπά των ομάδων τους. Γουστάρω και ΑΕΚ, να ξέρεις, μετά την Καβάλα. Λοιπόν, να σε προλάβω και από αυτό. Ναι. Πριν από 5 χρόνια λοιπόν, όταν τον είπαν οι Γκρίζοι Λύκοι εκεί ότι μην έρθεις και τα λοιπά, μην κάνεις μοιράνεις, πήρε και τους δικούς του να μου έχει τους Τάταρους. Και πήγε και άνοιξε την Παναγία σου Μελά. Και έκτοτε, κάθε 15 Αυγούστου, γίνεται εκεί μια. Πάει ο Πατριάρχης και γίνεται εκεί. Λέω, μήπως επειδή ρε παιδί μου με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχει καλά η ΑΕΚ. Και ο δεν κατάλαβα, πότε έχει καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αιτία που μέχρι τώρα καθυστερούσε το κύκλο της ΑΕΚ. Ναι, αλλά τώρα τα έχουν βρει όμως, γιατί δεν τα καλά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Εντάξει, και ο Κόκαλης θα είχε βρει το κύκλο τα χρόνια και φάγανε. Βγάλανε απόξω τον. Μου διαφέρει το όνομα του τότε πρόεδρου της ΑΕΚ και γκρέμισε στο κύκλο και δεν το έκανε ποτέ. Που ήταν να γίνει προπονητήριο των Ολυμπιακών Αγώνων, να θυμάστε. Μου λες τώρα, εσύ πιστεύεις ότι ο Φίλης θα έχει πολιτικό κόστος? Ορίστε. Δεν ξέρω αν έχει κατά πόσο έχει, πάντως η Ρεπούση, αν θέλεις, είχε μια φορά. Τώρα, επειδή αυτό το πράγμα που γίνει στους συλλογμούς, όλους τους υπουργούς παιδείας, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, και δεν έχουν τι να πούνε και ασχολούνται με αυτό, αλλά και σου είπα πάλι, αν γίνονται επί τούτου οι δηλώσεις αυτές, για να περάσει κάτι άλλο, να ξεχάσουμε ότι πρώτο θέμα είναι τα μέτρα που παίρνουν τα στιγερά μέτρα που έχουν αφανίσει τον κόσμο της Ελλάδος με τις τόσες αυτοκτονίες και όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Ακόμα λέω εδώ ξέρω ότι δεν είμαστε καλά. Ακόμα λέω ότι είμαστε καλά. Δεν ξέρω τι μας σημερώνει. Αλλά και τώρα, λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε λίγες μέρες στην Τουρκία, να έχει ένα τέτοιο πάτημα για να πάει εκεί και να πούμε όλα καλά και όλα ωραία. Να κάνω μια ερώτηση και να το τελειώσουμε. Βεβαίως. Δηλαδή, άμα δώσουμε τίποτα χωρικά ύδατα και περνάμε καλά για 20 χρόνια, σε πειράζει εσένα? Βεβαίως δεν πειράζει, φίλε, κάτσε. Ναι, έχουμε και μια ειδική υπερηφάνεια. Τέλειες. Δηλαδή, τα έχουμε καταργήσει όλα. Δηλαδή, μην σαν την Ελλάδα. Μην συγχύζεσαι, εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς. Όχι, ναι. Δεν συγχύζομαι εσένα. Απλά δεν δέχομαι σαν Έλληνας. Δεν δέχομαι σαν Έλληνας πλέον. Ναι. Να κάνω τόσες υποχωρήσεις. Ναι. Και ξέρεις τι, ναι. Να κάνω υποχωρήσεις και να μην έχω ένα κέρδος, ένα όφελος. Τέλειες, φίλια, τα λέμε. Δεν θέλω να συγχύσεστε. Οι απλές ερωτήσεις είναι απλές οι απαντήσεις. Γιατρέ, 2-31-0, όλα είναι 90. Καλημέρα κύριε, μάλιστα. Σας ακούμε. Κοσμάολο! Μπράβο τα γόρι μου. 90. Πες. 90. Τι λέει? Εγώ. Ναι. Εγώ πρόβλεψα το αποτέλεσμα. Ναι. Ναι. Παίξε και το σπίτι σου, παίξε και τα μάξι σου, θα κερδίσεις σίγουρα γιατί το λέω εγώ.
Εγώ θα σου δώσω τη λύση. Εγώ. Δώσε τα στοιχεία του. Φύγε ρε αλήτη από τη ζωή μου. Έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή μάλιστα. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Σκιάσκης από Κοζάνη. Καλώς τον. Τι έγινε. Όλα καλά. Αρθώ σε πάρω πάνω στο γήπεδο το μεθαύριο. Ποιο μάτσι είναι. Κοζάνη Άρης, το τοπικό ντέρμπι. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη. Όταν σε είδα αγκαλιά με κάποιον από την Κηφισιά. Το έχεις ακούσει το τραγούδι αυτό. Ε? Ναι, ρε. Ναι, ωραίο, ωραίο, ναι. Στην επαρχία πίσω, πώς θα ξαναγαπήσω. Εντάξει, θα το πάρει ο Άρης. Εντάξει. Θα το πάρει, λες. Ε, καλά. Θα ξέρει. Θα βάλει και τον Κόκε δεύτερο φόρο εκεί με τον Καπνίδη, για σαρώσει. Πιο Κόκε, πιο μεγάλη κοιλιά από μένα έχει. Τι σημασία, η γάμα εθνική είναι, τι. Σωστό. Για πες. Φίλε, δεν μιλάς για μπάλα, μιλάς τώρα για το φίλε και... Όχι, ανέλησα τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν σου άρεσε, αλλά αυτή είναι η... Ωραία, ωραία τα είπες. Αυτά. Ναι. Μπράβο παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ωραίος, ωραίος. Είναι καλοί ακροατές. Έχουν δηλαδή πλουραρισμό για τρεμή σοκάρες. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Έλα, ραμπ. Έλα, φίλε, καλημέρα. Τώρα ο άλλος από την Κουζάνη τι βγήκε να κάνει, να πούμε. Τώρα πήγε να μας μιλήσει για τον τέρμπι της γάμα εθνική. Συγγνώμη, φίλε, τώρα αυτός ο Ραβαϊγκάη λέει με τη γάμα εθνική να πούμε: Άρης κέρδισε σήμερα τον τέρμπι και να βγαίνουν τώρα και λένε. Να πούμε. Με τους βλάχους και τη γειτονιά να ασχολιόμαστε. Πάμε σε... Και ασέβαστος, ρεύτηκε και στο τέλος. Να... Ασέβαστος δεν λες τίποτα, φίλε. Α, μόνο ασέβαστος. Για λέγε πάλι. Εντάξει, Ρακλειδέα, είμαι μεγαλύτερη ομάδα στην πόλη για πλάκα. Σωστό, σωστό. Χαβαλέ τον Αθρόμητο στο Κατάμε, στο Χαθατζόγλιο, να έχουμε Δευτέρα. Για πλάκα. Για πλάκα. Για πλάκα. Όσο για του παγκοτζίδε, 9 στου 10 παγκοτζίδε που βγαίνουν μιλάνε για τον Ηρακλή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να περίμενα τώρα να πούνε καμιά ανακοίνωση τόσου ποντίου παγκοτζίδε έχω. Τόσου ποντίου παοξίδε έχω να μιλήσουν, δεν του νοιάζει. Ακούς, ραπ, ακούς. Καλά ξεκινούνται, ναι. Βγαίνει ο παοξίδε και λέει, έλα ραπ, πού είναι το χέρι αγοράκι. Ναι. Είσαι στο στόμα, ρε. Ρε σε ψερίς και στο στόμα. Πού είναι το χέρι του γκούμενου. Δεν ξέρω, μιλήσει για τον Μπάουκ. Ποιο Μπάουκ ρε τα γάρια, 18 χρόνια γκόμενα σε έχω. Και γκόμενα. 18 χρόνια γκόμενα σε έχω. 7-7, 14. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια την παντρεύεσαι την άλλη. Εγώ 18 χρόνια σε έχω γκόμενα. Να τα. Μου λέει θα σε παντρευτώ και δεν σε παντρεύομαι. Να τα, να τα. Κατάλαβε ραπ. Την κατάσταση. Όσο για την ομάδα της γειτονιάς, άσε και να κερδίσει κανένα ντρέπι στη γάμα εθνική. Γιατί μόλις ξανανεύει στην Α, θα τον ξανατραβήξω το ούζι. Θα τον ξαναρίξω στη Β. Άρα, καληνύχτα. Καληνύχτα, φίλε. Οι κροατές είναι πάρα πολύ δυναμικοί. Και ένα τόσο σοβαρό θέμα ξέρει το περνάνε πάρα πολύ. Μένα μου αρέσει αυτό. Σου λέει πια ρε πόντι τώρα τις ιστορίες ρε. Ρε εδώ μας έκανα τα χρέη. ΣΥΡΙΖΑ ρε τώρα πλάκα κάνεις. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα κύριε. Εγώ μιλάω. Ναι εσείς μιλάτε. ΑΕΚΤΙΣ από Τούμπα. Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να σου πω ότι η ΑΕΚ τοποθετήθηκε για το θέμα του φίλη. Και ΑΕΚ. Την επίσημη στο σελίδα... τοποθετήθηκε η εικόνα που έλεγε σεβόμαστε την ιστορία μας. Ποιος το έγραψε αυτό? Είπα με ναι. Φωτογραφία. Τι είπε για πώς, μήπως το χάσαμε, ναι, ότι? Ότι σεβόμαστε την ιστορία μας. Αυτό έγραψε μόνο? Ναι. Δηλαδή για διάβασέ μου το κείμενο. Όχι αυτό, μία εικόνα και μία εικόνα... Από τον Πόντο ναι, και ναι. Σαν λεζάντα ναι, ναι. Επόμαστε την ιστορία μας. Αυτό ήτανε. Τους κάνατε τα μούτρα ναι. Από κρέας. Τους κάνατε τα μούτρα από κρέας, φίλε. Τρέμω, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν υπάρχει, ναι. Αυτό. Ναι. Και θέλω την άποψή σου για αν πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα σταματήσει πάνω από τον ΠΑΟΚ ή το αντίθετο. Φίλε, τώρα που θα έρθει ο Μπερμπάντοφ, στα καλά του θα είναι. Ναι. Και θα αλλάξει και το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει μπροστά, να μου πέρα από την πλάκα και θα σας διαλύσει. Θα βγει δεύτερος καθαρά. Και, πώς, και τι γνώμη έχεις ότι η ΑΕΚ έχει παίξει όλα τα ντέρμπι εκτός έδρας και στο δεύτερο κύριο θα είναι όλα εντός. Και ντέρμπι έπαιξε εκτός έδρας. Έπαιξε Ολυμπιακό, έπαιξε Παναθηναϊκό. Έπαιξε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ξάνθη. Έπαιξε Ηρακλή έξω όμως. Ηρακλή δεν έπαιξε έξω, αλλά. Έπαιξε μέσα Ηρακλή, ναι, ναι, έπαιξε μέσα Ηρακλή. Δεν το λογιάζει τον Ηρακλή για ντέρμπι. Όχι. Γιατί ο Ηρακλής. Όχι. Γιατί όχι τον Ηρακλή. Δηλαδή το θεωρείς μικρό μέγεθος.
Γιατί τον Ηρακλή εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί αν ήταν μέχρι εκεί όμως. Α, το θεωρείς μικρό μέγεθος, εντάξει, ναι. Εντάξει. Όχι μικρό μέγεθος, είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία. Ναι, ναι. Αλλά η δυναμική της φέτος πιστεύω ότι είναι εκεί. Μάλιστα. Δεν έχει κάνει και μεταγραφές. Όχι. Δεν έκανε. Περιμένει το Γενάρη. Όχι. Ναι. Περιμένει το Γενάρη. Και. Αυτά. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η Άκη θα περάσει. Πάντως αυτή η ανακοίνωση που δεν έβγαλε ανακοίνωση, έβγαλε μια φωτογραφία λες, με τον Πόντο μάλιστα. Πόντα ναι. Νασάντι με τετράγωνο. Ναι, ναι, ναι. Και κάτι τελευταία. Ναι. Τώρα τελευταία ακούγεται ο Βέλιος για την ΑΕΚ. Ναι. Καλή. Θα είναι καλή κίνηση. Κοίταξε τώρα, ο Βέλιος για μέσα στην περιοχή να του τη φέρεις στο κουτί, καλός είναι. Είναι αυτό που... Ναι, αλλά κοίτα τώρα, τριμπλαδόρος δεν είναι. Μεγάλη απόσταση να διανύσει σε κόντρα επίθεση δεν έχει. Εντάξει. Είναι όμως ένα δυνατό ψηλό κορμί. Δυνατό ψηλό κορμί, παλιωμοδίτικο σεντερφόρ με μηδαμινή εξέλιξη. Περισσότερο η δύναμη του τον κρατάει παρά να πούμε τα. Αλλά είναι αν του τη φέρει μέσα στην περιοχή, έχει εκτόπισμα, έχει αυτό και τα λοιπά. Να την πάρει κοντά στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή και λίγο έξω από αυτήν και κεφαλιά θα σου κάνει. Και ναι. Έχει και τέχνη. Έχει και τέχνη. Μέσα στην περιοχή τη μικρή να σου κάνει ένα γκολ τεχνική, δηλαδή που να χρειαστεί τεχνική κατάρτιση. Κατάλαβα. Καταλαβες. Ωραίες, ναι. Από αυτούς που έχεις πάντως, τον Κρυσάντους και τον Τζιμπούρ και τον Αραμίδη, εάν προπονηθεί και άμα ο μπαμπάς του τον έχει βάλει ένα γυμναστή κτλ. Αλλά ξέρεις τι, οι μπαμπάδες τύπου Βέλιο, εντάξει, ναι. Ζημιά το κάνουν το παιδί περισσότερο από το πάθος τους για το παιδί. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Δηλαδή τώρα κάνει αλλαγή ο Παπαδόπουλος και βγάζει τον. Βγάζει ας πούμε τον. Το Βέλιο και βάζει τον Λουκίνα. Ναι. Μα βάζει τον Λουκίνα γιατί είναι 2-0 και θα ανοιχτεί ο Ατρόμητος αποδιοργανωμένος. Έχει πιο ταχύτητα ο Λουκίνα. Ναι. Δηλαδή έχει λογική. Και φωνάζει, ορίεται το παιδί μου, το βγάζει κτλ. Αρέσει. Εδώ είναι η ομάδα του Ηρακλή. Δεν είναι ο Βέλιος. Δεν είναι το πρόσωπο. Το κατάλαβες. Είναι η ομάδα του Ηρακλή που διακρίνει ο προπονητής ότι στο 2-0 έχει ανοίξει να πούμε ο αντίπαλος και εγώ θέλω ένα σέντερφορ αυτή τη στιγμή που να είναι πιο ταχύς στο μεγάλο το χώρο. Και πάει και το φωνάζει, ναι, τι είναι αυτά, ρε. Εμένα οι σαλιάριδες οι μπαμπάδες που σαλιαρίζουν εκεί με τους γιους δεν μ' αρέσουν. Κατάλαβες. Και δημιουργούνται. Άνοιξε, πάρε καμιά γραμμή, ρε. Λοιπόν, και δημιουργούν. Με κάνουν εμένα αντιπαθή. Να αντιπαθώ τον παίκτη εξαιτίας του μπαμπά του. Δηλαδή σήμερα έγινε παρεξήγηση χοντρή με τον παίκτη τον Θεοδωρίδη που παίζει στον Αγροτικό Αστέρα. Λέω ρε παιδί μου, όταν ας πούμε ο μπαμπάς ο δικός μου είναι πρόεδρος ας πούμε στην Επανομή και εγώ είμαι παίκτης, ναι. Πρέπει εγώ να είμαι δύο φορές καλύτερος για να μην βγει κανένας κερατάς Ναυτόπουλος και να λέει διάφορα. Μετά ο πρόεδρος του Ηρακλή έχει ένα νεψιό. Για μένα ο παίκτης είναι πολύ μέτριος. Μπαίνει. Ρε πάρ' τον, δεν λέω εγώ. Βοήθα τον αλλά να είναι καλύτερος από τους άλλους. Γιατί θα βρεθεί ένα κάθαρμα Ραυτόπουλος και θα το πει. Εσύ ο Βέλιος, ο γιος μου, έτσι αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή, τα παιδιά τα δημιουργούν ένα στρες και μετά τα κάνουν και αντιπαθητικά, να πούμε. Όσον αφορά και την κριτική και τα λοιπά. Το κατάλαβες. Μα και καλός ο Καλαϊτζίδης πέρσι. Εγώ διαφωνώ. Πήρε το γιο του στον Άρη. Για ποιο λόγο. Είναι για να μπέζε στον Άρη ο γιος του Καλαϊτζίδη. Για μένα λάθος. Το καταλαβες. Τώρα ο Βέλιος στην κερκίδα φωνάζει ο μπαμπάς γιατί βγάζει το παιδί μου. Γιατί το παιδί. Γιατί βγάζει το παιδί. Πάνε εσύ κάνει τον προπονητή λοιπόν και μην το βγάζεις. Μου αφωνάζεις από πάνω να πούμε. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Έγινε ραπ. Για χαρά. Δεν μ' αρέσουν. Το καλό Εβιτάλι είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης. Σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Βοηθάει για πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ευερέθιστο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνισης αρθρώσης, αυξάνει το αμυντικό σύστημα που το χρειαζόμαστε όλοι και την καταπολέμηση των ιώσεων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2312 200-500 και αποκτήστε το στην ειδική τιμή των 34,90 ευρώ που ισχύει μόνον για τους ακροατές του Μετρόπολης.
και για τον βελονισμό. Ο γιατρός Μπανιώτης Ιωάννης, παθολόγος και φίλος, δημιουργεί στο δικό του χώρο μια πάρα πολύ δυνατή κατάσταση με τον βελονισμό, ο οποίος είναι μια παλιά μέθοδος, και όταν έχουμε κάποια στιγμή χρόνο θα το αναλύσουμε, θα το πιάσουμε από τα παλιά τα χρόνια, πώς ξεκίνησε ο βελονισμός κτλ. Στην Αμερική κάνουν πάρα πολλές συνεδρίες. Τώρα στην Ελλάδα ακόμα δεν είμαστε τόσο όρημοι, αλλά τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει βγει αυτή η μέθοδος, η οποία σου κόβει το τσιγάρο, σου κόβει ξέρω εγώ, το ποτό, το αλκοόλ, σου δημιουργεί χρόνες εξαρτήσεις. Χρόνες εξαρτήσεις. Όποιος έχει, ας πούμε, θέματα τέτοια. Σήμερα λοιπόν δίνει ο γιατρός δύο από εσάς, θα γίνει κλήρωση. Όσον αφορά, γιατρέ, πες μου. Την θεραπεία αντιστρες, αϊπνίας, κατάθλιψης και γενικότερων μεταβολών του θυμικού, να το πω, της συναισθηματικών διαταραχών. Συναισθηματική διαταραχή, τι άλλο μπορεί να, γιατρέ, η συναισθηματική διαταραχή. Τώρα μιλάμε για αυτά τα επίπεδα, δεν μιλάμε τώρα για επίπεδα ψυχοπάθειας ή οργανικού ψυχοσυνδρόμου, το οποίο δεν μπορεί να γίνει βελονισμός. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει πάθει μια κατάθλιψη, μια κοπέλα η οποία γέννησε, πήγε έκανε... Όλοι μπορούν να πάθουμε στη διάρκεια της ζωής μας, ο μέσος άνθρωπος 2-3 φορές τουλάχιστον. Ναι. Ίσως και περισσότερες. Ναι. Και τους κάνεις και ειδική, ας πούμε, ειδικό βελονισμό για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Υπάρχει και ειδικό πρωτόκολλο. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα. Ναι. Ναι, κυρία μου, καλημέρα. 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 Λοιπόν, ωραία η κουβέντα για κατάθλιψη, είναι επίκαιρη. Είναι, φίλε. Λοιπόν, Αχιλλέας το είπαμε από Αθήνα, παίρνω, είμαι αεκτής. Από πού παίρνεις πιο μέρος? Πατήσια. Ωραίος. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Λαπτό, που λέμε παλιότερα. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, έτσι ακούω την εκπομπή σας, μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα. Γιατί να βγάλει ο Μελισσανίδης οποιοςδήποτε Μελισσανίδης? Γιατί κόπτεται για τον ποντιακό ελληνισμό. Τον πουλάει. Ναι, αλλά ο ποντιακός ελληνισμός έχει έχει φορείς οι οποίοι έβγαλαν ανακοινώσεις. Αν θέλουμε να πούμε... Φορείς, ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα σκληρές ανακοινώσεις. Εγώ λέω για τον κύριο Μελισσανίδη και τον κύριο Σαββίδη. Ιδιώτης. Πώς? Να βγάλει ένας ιδιώτης. Ναι. Γιατί είναι ιδιώτης ο κύριος Μελισσανίδη. Είναι ιδιώτης, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Να βγάλει ένας ιδιώτης μια ανακοίνωση, για ποιο λόγο? Και εγώ πόντιος είμαι. Θα μπορούσα να βγάλω κι εγώ δηλαδή μια ανακοίνωση. Να, ο Αθανασιάδης έβγαλε, ας πούμε. Ο Αθανασιάδης μπορεί να βγάλει γιατί είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Όπως έβγαλε και ο Αραβίδης. Βεβαίως. Ναι, λέω, ο κύριος Μελισσανίδης, ο οποίος είναι. Ο οποίος τι είναι. Τι είναι, μάλιστα. Ναι. Ξέρω, με τον κύριο Σαββίδη βρίσκονται και μιλάνε για τον... Σαββίδης, ο κύριος Σαββίδης είναι μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο κύριος Μελισσανίδης τι είναι? Μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ποιος το είπε αυτό? Δεν είναι. Αλλά τώρα τόσο καιρό εκεί αυτό έχετε καταλάβει εσείς? Βοηθήστε μας να καταλάβουμε κάτι διαφορετικό, ναι. Όχι, είναι μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΑΕΚ ο κύριος Μελισσανίδης. Τι είναι, ο Τζάμπας είναι και τι είναι, τι κάνει? Τι είναι μεγαλομέτωχος? Πείτε μου εσείς τι είναι. Όχι, δεν είναι. Ούτε καν μικρομέτωχος δεν είναι. Ούτε μικρομέτωχος. Τι κάνει? Οπότε ως τι θα βγάλει ανακοίνωση? Ναι, δηλαδή τι κάνει στην ΑΕΚ, τι είναι? Τι είναι, εγώ τι και εγώ. Μαζί πάμε στο γήπεδο. Μαζί πάτε. Αμέ. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ επειδή είμαι πόντιος, ενδεχομένως είστε κι εσείς. Ναι. Μισός, ναι, ναι. Μισός. Α, μπράβο, ακόμα καλύτερα. Ναι. Εγώ θα βγάλω ολόκληρη ανακοίνωση και εσείς μισή. Συγγνώμη, τότε αυτοί που βγάζουν την ανακοίνωση είναι φελοί. Όχι, δεν είναι καθόλου φέλη. Είναι νορμάλ. Πάρα πολύ καλά κάνουν και τη βγάζουν. Οι άλλοι... Θέλω να σας πω, ναι, αυτό το είπα από την αρχή. Ναι. Ότι ο ιδιώτης... Μάλιστα. Δεν υποχρεούται να βγάλει ανακοίνωση. Εγώ δεν είπα ότι υποχρεούται, χρυσέ μου. Εκτός, ναι. ούτε καν για μένα δεν έχει ηθικό έρισμα να βγάλει ανακοίνωση. Δεν έχει. Για μένα. Ναι. Ο ιδιώτης. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ένας προβεβλημένος, ας το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστής, καλή ώρα όπως ο Αθανασιάδης το παιδί ή ο Αραβίδης ο δικός μας, έτσι, ο οποίος παίζει σε ομάδες οι οποίες έχουν και πατάνε η ιστορία τους, πατάει σε αυτόν τον κόσμο, να το πω έτσι, ή έχουν ρίζες από εκεί, εντάξει, τα παιδιά και ο σύμβολα και λινάκια βέβαια των ομάδων τους, δικαιούται ενδεχομένως να βγάλουν μια ανακοίνωση. Άντε να το δεχθώ αυτό. Ο Μελισσανίδης ως τι θα βγάλει? Ως πρόεδρος του ΟΠΑΠ. Όπως το βλέπετε. Ο Σαββίδης ενδεχομένως θα μπορούσε να βγάλει μια ανακοίνωση. Ενδεχομένως, επειδή και οι δύο. Στην Παναγία σου μελά τι κάνουν? Πίνουν ρακιά εκεί απάνω.
Πώς? Λέω στην Παναγία σου μελά που πάνε και βγάζουν λόγια. Αυτό πώς... ήθελα να πω. Ναι. Ο Σαββίδης, ναι, όπως και ο Μελισανίδης που εμπλέκονται με την... με τα θέματα του ποντιωικού ελληνισμού, δηλαδή σε συλλογικότητες εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, τους καλύπτει η ανακοίνωση, προφανέστατα η ανακοίνωση η οποία έβγαλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος. Προφανώς. Μάλιστα. Οπότε, γιατί κάνουμε κριτική δηλαδή. Όχι, δεν κάνουμε κριτική. Διερωτώμεθα. Εγώ θα τη δεχόμουν την κριτική. Εγώ θα τη δεχόμουν. Ειλικρινά μιλάω. Μήπως επειδή η κυρία Δούρου ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως θα πάρει τα φράγκα τα 20 εκατομμύρια τα οποία. Μπράβο, μωρέ, αυτό θα το δεχόμουν. Αν δεν υπήρχε αυτό το ταβατζιλίκι, ας πούμε, που σέρνεται ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία. Τέλειος. Και το οποίο περνάει και από μικρόφωνα. Καλή ώρα. Ότι η ΑΕΚ κάνει το ψόφιο κοριό, να πούμε, να πάρει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς. Εσείς... Εάν δεν γινόταν, ναι, αυτή η ανήθικη σύνδεση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή βάζοντας από τη μία ένα εθνικό θέμα, ναι, το οποίο ακουμπά στις ψυχές και στις καρδίες και των ΑΕΚτίδων και των ΠΑΟΚτίδων, ναι, με μία μικροπρέπεια για να πάρει και καλά τα 20 εκατομμύρια και να μην πειράξει την κυβέρνηση, πρέπει να ξέρετε, μάλιστα, δεν ξέρετε για τα της ΑΕΚ, ναι, πρέπει να ξέρετε ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ, ναι, πέρυσι όταν είχε βγάλει ο κύριος Φίλης αντίστοιχη ανακοίνωση, όπως και ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Βρούτσης μάλλον, ο πρόεδρος της Βουλής, ο ναι, πρόεδρος, ναι, της, τι, Βουλής, πέρσι, είχε, ναι, βγάλει, είχε βγάλει ανακοινώσεις για το κήπεδο, ναι, τους είπε κινούμενα κρέατα. Ναι, γιατί είχαν τα συμφέροντά της, γι' αυτό. Όχι, ξαναλέω, ναι, δεν, ναι, έβγαλε ο Μελισανίδης, ναι, έβγαλε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Η οποία ηγείται ποιος, ΑΕΚ, ποιος ηγείται. Όπως... Θα μπορώ εγώ να βγάλω ανακοίνωση χωρίς να ρωτήσω τον Μελισανίδη στην ΠΑΕ ΑΕΚ, λες? Δηλαδή μπορεί να βγάλει ανακοίνωση. Επομένως με αυτό που λέτε καλυφθήκατε. Μάλιστα. Δηλαδή η ΠΑΕ ΑΕΚ για την ανακοίνωση την οποία έβγαλε στο site της, ναι, ναι, έτσι, και σας την περιέγραψε ο αδελφός μου προηγουμένως από την Τούμπα, έτσι, ρώτησε τον Μελισανίδη και ο Μελισανίδης είπε βγάλετε. Οπότε ο Μελισανίδης έβγαλε ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση έβγαλε, ρε φίλε? Δηλαδή δεν μιλάει για τον κύριο. Δεν μιλάει εναντίον του κύριου. Οπότε προς τι κριτική? Γιατί θα μιλήσει για το φίλι, για ανακοίνωση. Έλα, αντί να χάσει τα 20. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Α, να χάσει αυτό τα 20. Ναι. Ίσα-ίσα, επειδή θα μπορούσε, ναι, αν ήταν να μην χάσει τα 20, ναι, θα, ναι, μπορούσε να απομονώσει τον πρόσωπο του φίλι από την, όλη την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, ναι, μιλώντας γενικά, κάνει κριτική σε όλη την κυβέρνηση. Ποιος? Το πιο εύκολο, η ανακοίνωση της ΑΕΚ. Ποια είναι? Αυτό που έβγαλε. Τι γράφει? Δεν σας είπε τώρα προηγουμένως τι μου κάνετε. Αυτό δεν είναι ανακοίνωση. Αυτό είναι Mickey Mouse, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι ανακοίνωση. Αυτό είναι Mickey Mouse. Όχι Mickey Mouse, είναι αυτό που λέτε. Να είστε καλά. Αντίο, να είστε καλά. Ακουστήκατε για χαρά. Δεν θα μαλώσουμε τώρα, διαφωνούμε. Εγώ λέω ότι ο κύριος Σαββίδης, αν δεν τα έπαιρνε να πληρώσει τα 10 και ήταν να πληρώσει 50, θα βγάζει μια ανακοίνωση. Όπως λέω ότι και ο κύριος Μελισανίδης, εγώ δεν τους κατηγορώ. Εγώ είμαι υπέρ τους. Εσύ τώρα γιατί βγαίνεις και λες? Καλημέρα, ναι, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, Ακουστή. Έλα, φίλε. Είναι καλημέρα. Ναι. Γιατί έχετε πρόβλημα τώρα με Μελισανίδη και Σαββίδη, τι πρόβλημα έχετε? Ποιος έχει πρόβλημα? Για τους πόντιους και αυτά. Όχι, ρε φίλε, καλά κάνανε. Ο ελληνικός λαός αυτή την κυβέρνηση δεν ψήφισε? Βεβαίως. Αυτά να φάει και πολύ πιο μεγάλα άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, πρώτον. Και δεν με ενδιαφέρουν ούτε πόντι ούτε τίποτα. Ναι, καλά κάνεις. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός και σας γαμά το μουνί όλους. Μπράβο, παλικάρι μου, καλό παιδί. Εντάξει, μπορεί να τον προλάβει. Έκοψε ο Ιχολήπτης, αλλά ήσουν ταχύτατος. Ο άνθρωπος ήθελε να εκφράσει μια οπαδική αυτή. Δεν τον νοιάζει. Ναι, γιατρέ αυτόν βελονισμό μπορεί να τον κάνεις. Κάτι μπορεί να κάνουμε. Ως στρεσογόνο, ως με πώς. Τι θυμικό έχει αυτός? Φαίνεται, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Δηλαδή μπορεί να το βάλει με τις βελόνες να τον κάνεις άνθρωπο αυτό. Κάτι μπορεί να κάνουμε. Εάν μπορεί να τον κάνεις αυτόν, γιατρέ, άνθρωπο με τις βελόνες, Εγνατία 63 να έρθει. Θα τον κάνεις εκεί ξυφομαγία να τον βάλεις. Τι είναι αυτό, ωραίο. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, κυρία. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Πολύ καλά κάνεις, φίλε. Είδα σήμερα τον αγώνα, απογοητεύτηκα. Γιατί, φίλε? Δεν μου άρεσε. Καταρχάς, έχεις πολύ δίκιο. Όταν ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, ας πούμε, για να πάρει το παιχνίδι. Έτσι. Φαίνεται το κενό στην άμυνα τεράστιο. Έτσι. Έχεις δυο αργά center back. Πολύ αργά. Πολύ αργά. Είναι επικός ο Κασάμι που είναι αργός και αυτός και καλύπτει τις τρύπες. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με αργό κορμί, αλλά πολύ γρήγορο μυαλό και πολύ εύστοχες τοποθετήσεις. Εγώ παίκτες σαν τον Κασάμι τους γουστάρω με χίλια. Γιατί?
τα προσόντα τους στην ταχύτητα είναι μέτρια, στην τεχνική και εκείνα είναι μέτρια, και το μυαλό τους είναι Αϊνστάιν ποδοσφαιρικό, φίλε. Σωστό. Ποδοσφαιρικός Αϊνστάιν. Και ο Μιλιβόγεβιτς έπαιξε καλά όμως. Ποιος? Ναι, αλλά το επικό παίξιμο του Κασάμι το σκέπασε. Νομίζω. Έτσι. Αλλά είδες ότι και στο υψηλό παιχνίδι ο Σιώβας, ας πούμε, σήμερα του φεύγει ο σέντερφορ της Δυνάμου από πίσω. Το μόνο λάθος του Κασάμι στο 90 λεπτό ήταν ότι δεν χώθηκε τρίτο σέντερ μπακ εκεί. Καταλάβες. Α, κατάλαβα. Θεωρείς δηλαδή ότι δεν έχει ευθύνη ο Σιώβας? Κοίταξε. Η τοποθέτησή του δεν είναι πολύ καλή. Αλλά επειδή είναι οργανωμένη η επίθεση, δεν είναι κανένας μεγάλος ευνηδιασμός. Θα μπορούσε να κάνει ο Κασάμι 4-5 μέτρα πίσω και να χωθεί ανάμεσά τους και να τους πάρει την κεφαλιά. Αλλά το παιχνίδι του γενικά είναι τόσο καλό που αυτή η παράληψη, ας πούμε, του Κασάμι να χωθεί τρίτος, εντάξει, δεν είναι και θεός, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, κάτι άλλο τώρα. Τα μπακ του Ολυμπιακού έχουν σκάσει. Δεν ξέρω αν είναι κουρασμένα. Εντάξει, ο Μαζουακού από την αρχή. Ο Μαζουακού στο δεύτερο. Μια χαλαρότητα από την αρχή τη σεζόν. Είναι πολύ επιπόλαιος, κάνει πολλά λάθη. Δεν ξέρω αν ήθελε να φύγει από την αρχή και δεν τον έδωσε και έχει προβλήματα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι πολύ επιπόλαιος και αμυντικά κυρίως. Έτσι. Ο Ελαντελαουή απ' την άλλη. Ελαμπανταλαουή που τον λες. Ναι, ναι. Έχει σκάσει, τον βλέπω το παιδί, δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει Σαλίνο λίγο. Ο Σαλίνο, γιατί δεν έπαιξε. Ο Σαλίνο μπορεί να ισορροπήσει, ναι. Δεν τον βάζει. Απ' την άλλη, ο Φορτούνης είμαι πολύ απογοητευμένος. Είμαι απογοητευμένος, την έχει δει πολύ βεντέτα, μου φαίνεται. Ποιος? Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης δυστυχώς θα γράψει αύριο το φως στην εκπληκτική πάσα και ιστορίες. Θα έκανε. Άμα φίλε δεν τραβήξουν τα εξτρέμ, ο Φορτούνης είναι παικτάκος της σειράς. Η καλός παίκτης, αλλά όχι εκεί που θέλω να τον βάλει ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει. Εγώ δεν είμαι μάνατζερ του Φορτούνη να τον βάλω στη, πώς το λέει, στη βεράντα και να τον προωθήσω. Κατάλαβες? Άντε, μπράβο. Κατάλαβα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Τι γίνεται? Καλά, ναι. Καλά. Ναι. Τι έγινε, γάβρο, σε θέμα εκεί? Ό,τι γουστάρουμε, ναι, φίλε, γιατί. Μια χαρά. Εδώ για τους γάβρους ακούμε, τι θα γίνει. Δημοκρατία δεν έχουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα βγει ένας κάτω στην Αθήνα πάω ξύς και μιλήσει, να πούμε, τι άτομα, τον κόψουμε. Άλλο εκεί, άλλο εκεί. Άλλο εκεί. Με σαν τι γίνεται, ρε ραπ. Ιστορίας, εντάξει, καλά. Μόνο κολλητούς αβάντα κάνεις. Ποιοι είναι οι κολλητοί μου? Κάτι δόνιδες, καλαετζίδιδες, θα ξέρεις εσύ, τζαβέλες. Τζαβέλας κολλητός μου. Πλέον, ναι. Πλέον. Φίλε, εσύ, να σου πω κάτι για τον Τζαβέλα. Πάρε γραμμές, ρε. Για τον Τζαβέλα να σου πω μια κουβέντα. Για πες. Όταν εγώ πέρσι έκανα τον Τζαβέλα, ας πούμε, μπούκα. Εμείς τι λέγαμε? Ήσασταν κότες. Ποιος ήταν κότα? Οι παοξίδες. Στην Τούμπα έχεις πάει ποτέ? Όχι, ρε φίλε, φοβάμαι κάτι άντρες σαν και εσένα στην Τούμπα, τρέμω. Άντρες φοβάσαι? Εσένα σε φοβάμαι πολύ, λέω. Ειδικά μη φωνούλα σου αυτή εδώ, η γυναικεία του Άδων. Τρέμω, ρε φιλέ. Τρέμω, ρε φιλέ. Κάτι άντρε σαν και εσένα. Ειδικά στην Τούμπα. Ναι, 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 ναι. Τι είναι? Τι είναι, ρε παλικάρι μου, ρε παλικάρι μου. Τι θες να σου απαντήσω τώρα? Το Τζαβέλα, εσεί αν ήσασταν άντρε, παοξίδε με κάκαλα, έπρεπε μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά με την Τρίπολη να του πείτε έξω από την Τούμπα. Και τι σε κάνω εγώ, πόλεμο τον Τζαβέλα, άμα εσύ είσαι κολλητιλίκια, ρε. Άντε, ρε, παράτα μας να πούμε. Κολλητιλίκια τώρα. Ποιος είναι κολλητιλίκι? Εσείς με τον Τζαβέλα, ρε. Σε πείραξε ο Τζαβέλας. Έχετε κάτι center back πιο άγκακι από το θάνατο? Τζαβέλας πιο γρήγορος είναι, ρε. Κορόιδο. Άμα ήσουν άντρας στο 4-0 με την Τρίπολη που πήγε να φάει τον Αναστασιάδη, κάντε διακόπη συμβολέου. Αλλά εκεί ήσασταν φιλίες. Άσε, ρε παλικάρι μου. Άσε, νέο παόξι μου. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, ρε νέο παόξι μου. Που έχει δηλαδή στο Καφτατζόγλιο 10 χρόνια. Άντε, παλικάρι μου εκεί πέρα. Την Αγίου Δημητρίου την περνά ανάποδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε τώρα, μην τρελαθώ να πούμε βραδιάτικα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Θα ήθελα να πω για το Ποντιακό. Να πει, φίλε. Είχατε πει εσείς ότι τι πολιτικό κόστος μπορεί να έχει ο Φίλης. Βέβαια. Σωστά. Σας πληροφορώ ότι στη Βόρεια Ελλάδα κάθε χωριό έχει έναν σύλλογο ποντιακό. Ναι, τι θα γίνει? Ήδη ξεκίνησε από 4 συλλόγους από τον νομό Δράμας
Και έχουμε διορία μπροστά μας 6 μήνες μέχρι τις 19 Μαΐου. Ναι, ναι. Να συγκεντρωθούμε. Πού ψηφίζει? Αθήνα. Αθήνα. Όπως η πόντη στην Αθήνα να το βγάλουν έξω. Όχι, δεν είμαστε από την Αθήνα, Βορειοελλαδίτες. Ναι, τώρα. Τρέμει ο φίλος του Ποντίου της Βόρειος Ελλάδος, δεν θα βγει. Ξέρεις κάτι, τρέμουλα που τον έπιασαν. Αν κατέβουν από τους συλλόγους όλοι, συγκεντρωθούν οι πρόεδροι. Τι να συγκεντρωθούν, ναι. Πού να συνεννοηθούν, ρε φίλε, αυτοί όλοι μαζί. Τρελάθηκες. Όταν ξεκίνησε η σπίθα. Κάποια σπίθα. Στην Ελλάδα μια σπίθα ξεκινάει. Φίλε, ποια σπίθα, ρε αγόρι μου γλυκό. Εδώ σας είπα ότι θα σκίσει το μνημόνιο, άλλος και το ψηφίζατε. Ποια σπίθα, ρε. Τι να κάνουμε. Η απελπισία. Απελπισία. Έδωσε το 4, ναι, το 4% τον έκανε 34. Η απελπισία. Βρε, δεν λέω για την απελπισία τώρα που με κλαίγεσαι τώρα. Έστω, άλλο λέω εγώ. Ψηφίσατε όχι. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε εμείς κάθε Μελισσανίδη ή κάποιον Σαββίδη να μιλήσει για τους ποντίους. Φίλε, άκουσέ με. Άκουσέ με λίγο. Θες να με ακούσεις λίγο όμορφα? Ναι, άκουσέ με. Να κάνουμε διάλογο. Τώρα το Ποντιακό το Σύλλογο, να πούμε, το Καφενείο Νέων, να πούμε, της Δράμας. Καλό είναι. Άμα βγει ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης, οι οποίοι κόπτονται για τον Ποντιακό Ελληνισμό και τα λοιπά, και βγάλουν δύο ανακοινωσάρες, ξέρεις, με το λαό που έχουν από πίσω, τα πρόβατα τα οποία ακολουθούν, ξέρεις τι έχει να γίνει. Ακούσέ με. Τώρα θα βγάλει ο Σύλλογος Σουλιώτισσων, οι Πόντιες, αυτές, οι Μονονομάτ, θα βγάλουν τώρα τρεις ανακοινώσεις και τρέμει ο Βούλτσης. Πώς το λένε ο Φίλης. Δεν μιλάω ούτε για ανακοινώσεις, και αυτοί που βγάλαν όλες τις ανακοινώσεις, ναι, όλοι κάτι πορεύονται. Όπως θα πορευτεί και ο Σαββίδης και ο Μελισσανίδης και ο κάθε ένας. Πριν ο Μελισσανίδης, αυτό είπα τον Αέξι. Μην είναι κορόιδο να βγάλει ανακοίνωση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα είναι αγνώμονας ο κύριος Σαββίδης, αγνώμονας στο γεγονός ότι πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι καθαροί. Ελέω να πούμε ΣΥΡΙΖΑ και Σαββίδη. Πώς θα τολμήσει να πει τώρα ο Πόντιος ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ στο ΣΥΡΙΖΑ τι? Τι θα τολμήσει να πει? Ναι, λέει. Δεν συζητώ εγώ το θέμα του ΠΑΟΚ, και αν και είμαι και ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ναι. Δεν συζητώ το θέμα του ΠΑΟΚ με το Ποντιακό. Το Ποντιακό είναι κάτι που καίει εμάς. Εμείς που κρατάμε τους συλλόγους, εμείς που πάμε να βγάλουμε την παράδοση. Ρε Πόντιο, μεγαλομέτωχο έχετε, σαν πλάκα κάνεις τώρα. Εδώ έχετε να πούμε, κατεβάζετε πρωθυπουργούς και ανεβάζετε δημάρχους εσείς. Υποτίθεται δηλαδή. Ραυτόπουλε, δεν έχεις καταλάβει ότι εμείς δεν θέλουμε πλέον ηγέτες για το ποντιακό στοιχείο. Εγώ λέω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνω κάνετε τις κότες. Κάνετε τις κοτάρες. Λέω εγώ τώρα. Κάνετε τις κοτάρες, λέω εγώ τώρα. Και το περνάτε πολύ επιδερμικά. Τα κόκαλα των προγόνων, μια μέρα, δυο, τελειώσαμε. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό που λέτε δεν θα περάσει έτσι προς. Πέρασε, ξεχάστηκε κιόλας. Αν δεν το έκανα εγώ εκπομπή, δεν το έχετε ξεχάσει κιόλας. Δεν θα ξεχαστεί για έναν και μόνο λόγο. Για να ακούσω τον λόγο. Πλέον δεν θα περιμένουμε κανένας να παραμυθιάσει αυτό το λαό πλέον από εδώ και πέρα. Και ο Τσίπρας παραμύθιασε και ο καθένας που πέρασε από εδώ. Και εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν αυτός ο υπουργός εδώ πέρα δεν προστατεύει την ιστορία, θα προστατέψει αύριο την πρώτη κατοικία? Για ποιο λόγο να κάθεται? Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε. Σε τι μπορεί να με αντιπροσωπεύσει εμένα ή τον κάθε Έλληνα αυτός ο υπουργός, όταν δεν υποστηρίζει ο ίδιος και είναι αθέληνας ο ίδιος? Θα υποστηρίξει κάποιον Έλληνα. Ξέρεις πόσοι ανθέληνες πολιτικοί διορίσανε Έλληνες στο δημόσιο? Ναι, ναι. Το ζούμε, το ξέρω. Τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα όμως, πιστεύω ότι αυτός ο λαός πρέπει κάποια φορά να ξυπνήσει και να μην πιστεύει κανέναν που εκμεταλλεύεται ή το συνταξιούχο ή το μισθό του εργαζόμενου. Και να πάθει να ψηφίζει όπως πρέπει να ψηφίσει. Ρε φίλε, καλά τα λες, αλλά ο Έλληνας ψηφίζει λαμογίστικα. Ψηφίζει λαμογίστηκα γιατί πλέον μας αναγκάσανε, μας έχουν αναγκάσει. Δηλαδή τα κόκαλα των ποντίων προγόνων σου, με ένα διορισμό στο δημόσιο, τα έχεις ξεχάσει, φίλε. Κοίταξε, εγώ δεν έχω ξεχάσει τίποτα, ούτε περιμένω από το δημόσιο, πάντα ήμουνα μόνος, πάντα μόνος δούλευα. Καλά, δεν λέμε για σένα τώρα, λέμε γενικά τώρα. Μιλάμε. Ούτε τα κόκαλα των προγόνων μου, τα έχω ακούσει από κάποιες γριές που κλαίγανε και οφείλω να κρατήσω την παράδοσή μου. Οφείλω να κρατήσω τα έθιμά μου σαν πόντιος. Οφείλω να κρατήσω την ιστορία μου. Δεν είμαι ούτε φανατικός ούτε τίποτα. Οφείλω να τα κρατήσω σαν πόντιος. Και σαν πόντιος, μέσα από αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, μέσω των ποντιακών συλλόγων, αν μπορέσουμε να κατορθώσουμε να μαζέψουμε ένα καλό ποσοστό και έχουμε διορία μπροστά μας 6 μήνες, για να είμαστε εκεί πέρα 19 του μηνός και να κλείσουμε όλο το Σύνταγμα γύρω-γύρω
και να μην φύγουμε μέχρι που να τιμωρηθεί αυτός ο Φίλερ, τότε θα αναπαυθούμε και εμείς σαν νέοι πόντι. Γιατί δεν περιμένω εγώ ούτε από πρωθυπουργό, ούτε από Σαββίδη, ούτε από κανένα που έχει συμφέροντα πάνω σε αυτό το θέμα. Το δικό μας το συμφέρον είναι η δικιά μας ηρεμία και οι δικές μας παραδόσεις. Αυτά είχα να πω, κύριε Ραυτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο αγώνας μας τώρα θα δικαιωθεί. Θα τον ξεκινήσουμε. Θα ήταν πιο δυνατός αν είχατε τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μελισανίδη αρρωγούς στην προσπάθεια. Μπορεί στην πορεία να μας ακολουθήσει. Νομίζω ότι κοτέψανε λίγο, γιατί... Θέλουμε κύριε Ραυτόπουλε, να μην ξεκινήσουμε με ηγέτη. Θέλουμε να είμαστε ηγέτες όλοι μας, γιατί αντιπροσωπεύει εμάς και μόνο. Υπάρχει λαός στην Ελλάδα, ναι, θεσμικά χωρίς ηγέτη? Δηλαδή, δεν υπάρχει ηγέτης. Δεν υπάρχει. Το κάνουμε μόνοι μας τον ηγέτη. Ηγέτης δεν υπάρχει. Από έναν μεταξά και μετά, από εκεί μετά τη μεταπολίτευση, εγώ δεν ξέρω, και αυτά τα ξέρω από την ιστορία. Μετά τη μεταπολίτευση δεν ξέρω κανέναν ηγέτη. Όλοι μπήκανε, πήραν ένα κομμάτι, φάγανε ένα κομμάτι, πίτας και φύγαν. Το ξέρεις, το διέρευε και βασίλευε. Τα λέμε. Αυτό μας κάναμε. Αυτό μας κάναμε. Να σε καλά, ωραίο, το κατάλαβες. Πολύ ωραίος. Επόμενος κύριος, ναι. 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 Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθες. Ήρθα. Ήταν ανάγκη? Όχι. Έκανες εκπομπή σήμερα μόνο και μόνο δηλαδή για να δείξεις ότι αυτό που κάνεις είναι μόνο για το προσωπικό σου συμφέρον. Δηλαδή για τα νούμερα. Εγώ θα περίμενα μια μισή ώρα. Μάλιστα. Τον Αχιλλέα τον Ασλανίδη. Ναι. Να βγει και να μιλήσει. Τι να σαν πει? Αριστερός και σαν πόντιος. Ωραίος. Να δούμε τι έχει να πει. Τι να πει? Για αυτά που λες εσύ. Σιγά τα, τα αίματα θα πω εγώ. Σιγά τα αίματα. Ναι. Αυτό το κάνεις, σου είπα. Για δικό σου συμφέρον το αναφέρες. Και το Μελισανίδη και το Σαββίδη και τους πόντιους. Ρε παιδάκι μου. Ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης δεν κόπτονται για τον ποντιακό ελληνισμό? Ναι. Ωραία. Δεν πας στην Παναγία σου μελά επάνω? Ναι. Δεν κάνουν οι άνθρωποι συλλόγους και τα λοιπά? Αυτό δηλαδή δεν δείχνει τίποτα για τους πόντιους? Ναι, τώρα που το κόμμα από τους οποίους ευεργέτησε. Στις ομάδες. 5.500 κόσμο κατέβασε ο Σαββίδης το καλοκαίρι εδώ πέρα. Έφερε από τη Γερμανία και από άλλα μέρη της Ευρώπης πόντιους. Βεβαίως. Ναι, λέω, στη δήλωση αυτή γιατί μένει απαθής. Αυτό δεν κάνεις εσύ για το Μελισανίδη και για το Σαββίδη, γιατί δεν κάνει τίποτα? Σου είπα. Για να πάρουμε εμείς τα χαϊβάνια νούμερο, να δεις τα νούμερά σου. Για μένα το έκανε. Για σένα το κάνεις, για το προσωπικό σου όφελο. Α, δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό το έκανες. Εσύ τι έχεις να απαντήσεις? Ε? Τι έχεις να απαντήσεις? Τι έχω να απαντήσω? Μάλιστα. Σου είπα κάτι, εγώ δεν είμαι αριστερός. Τι δεν είμαι αριστερός? Δεν είμαι αριστερός. Αυτοί που είναι αριστεροί, πόντι, να βγουν και να απαντήσουν. Και περιμένω πάνω απ' όλα τον Αχιλλέα που ξέρει πάρα πολύ καλά την ποντιακή ιστορία. Δηλαδή να βγεις, ο Αχιλλέας δηλαδή σαν αριστερός να κοτέψει, λες δηλαδή? Ναι, σαν αριστερός να μιλήσει. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν το που λέω και τίποτε βλακία. Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Αν ξέρω, αν ακούω από αυτά που λέει καλά, λέω, πιστεύω ότι είναι αριστερός. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό όμως, σαν πόντιος, ναι, έπρεπε να βγει και να μιλήσει στο ραδιόφωνο σας, άσχετα αν είναι παραγωγός. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Σαββίδης. Άντε πάλι εσύ με τον Μελισανίδη και τους Σαββίδη. Εγώ λέω καλά κάνουν και δεν βγάζουν. Καλά κάνουν και δεν βγάζουν ανακοίνωση. Ναι, να σου πω κάτι. Γιατί ωφελήθηκαν. Για να απαντήσω στον Γάβρο. Στον Γάβρο. Στον Γάβρο αυτό που πήρε και έβρισε. Ναι. Να το απαντήσω εγώ με ένα ανέκδοτο. Αυτό με τον Τζουκαλά και τον Γάβρο. Καληνύχτα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Χαρείτε Γάβρη Χαϊβάνια. Λέω 268 στεναχωρεμένο. Επί 20 χρόνια πατήσατε σε πτώματα. Επιβεβαιώνεται ο νόμος της ζωής στο Τσουλού. Φέτος όποιος κλέβει γίνεται κύριος κάποια στιγμή. Ραπ σχολίασε. Το νόμο της ζωής εγώ να τον αλλάξω? Βέβαια, έτσι είναι, καλά τα λες. Υπάρχει βελονισμός γιατρέ για περισσότερο μυαλό και κόψιμο της βλακείας? Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγραψε η Φίνου. Πάντως ο Τσάκορας πρέπει να ζει ακόμα. Δεν ξέρω αν η Φίνου είδε φιάλτες, τον είδε νεκρό να πούμε κτλ. Δεν ξέρω. Πάντως ότι είχε καρκίνο σε πολλά σημεία ο Τσάκωνας, το είχαμε μάθει και είχαμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ για τον φίλτατο και συμπαθή Έλληνα ηθοποιό, ο οποίος κατάγεται από τα Πετράλωνα. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Κωστή. Πάμε, φίλε. Καλημέρα και στον γιατρό, καλημέρα και στον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Για μπορώ να προθέσω κάτι διαφορετικό από αυτό που συζητάτε για την μπάλα, για το φίλι και αυτούς? Μπάλα, φίλι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
Πιστεύεις ότι όλες οι δουλειές, οι μεγάλες, κινούνται κάτω από άκρα μυστικότητα? Για πάρ' το... Δηλαδή, ας πούμε, να κάνεις μια μεγάλη συμφωνία ή να περάσεις κάτι στη ζούλα. Ή πουλα, ρε παιδί μου, αυτό. Κοίτα, σίγουρα το ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες. Και γενικά και στην κοινωνία, ας πούμε, κάποια πράγματα που θέλει να περάσει το εκάστοτε κράτος, π.χ. στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι. Τι θέλω, σε τι θέλω να αναφερθώ. Ναι. Όταν ο Φίλης ανακοίνωσε, όταν είπε αυτή την περί εθνοκάθαρσης και όχι γενοκτονίας των ποντίων. Ναι. Πέρασε στη ζούλα από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ότι. Ακόμα και στο ίντερνετ, σε όλα τα ΜΜΕ και στο ίντερνετ, ότι το εξής. Στη Φραπόρτ, διαβάζω τον τίτλο, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εξειδωτεί τους αρμόδιους υπουργούς να υπογράψουν τη σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων αυτών. Δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο ΦΕΚ. Η ΠΙΣ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ουσιαστικά λέει συνιστά την αυτοδέσμευση της κυβέρνησης. Δηλαδή, Κωστή... Εσύ θα μου πεις. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που έγινε με το Φίλη είναι στημένο. Ξεκάθαρα. Το θέμα μου δεν είναι ο Φίλης. Το θέμα μου είναι ο λαός που θα τον τιμωρήσει. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή ότι γίνεται? Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι αυτός ο λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου και ότι δεν μπορεί να τιμωρήσει κανένα πολιτικό γιατί λειτουργεί λαμογίστικα. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη χώρα αυτή, έτσι δεν είναι? Είσαι τρελός, ρε. Πώς θα... Μόνο αν θέλουν άλλοι θα αλλάξει αυτή η χώρα. Δεν εξαρτάται από σένα. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από άλλους. Και πάντα δεν είχε αυτοβουλία αυτή η χώρα. Πάντα εξαρτιόταν από άλλους. Κάνω λάθος? Όχι. Όχι, εντάξει, όσο... Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να περιμένω πρωτοβουλία ελληνική. Εγώ θεωρώ τον Έλληνα άβουλο. Ανακοινωσάκια, επαναστάτη του καφενείου και τέτοια. Έτσι μας θεωρώ. Και τον εαυτό μου μέσα. Εντάξει, πάντως όλο αυτό το... Φοβισμένο, μην πεις αυτό, θα σε κάνουν εκείνο. Ποια είναι η γραμμή του κόμματος, ποια είναι η γραμμή της εφημερίδας, ποια είναι η γραμμή του ραδιοφώνου, ποια είναι η γραμμή της θρησκείας σου, ποια είναι... Τίποτα, δεν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελεύθερο πνεύμα. Δεν βλέπω επαναστάτες, δεν βλέπω, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά βάθος συστημικοί και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι παραταξιακοί. Δεν βλέπω ανθρώπους, δεν βλέπω καταρχήν, δεν βλέπω πνεύμα στην Ελλάδα, δεν βλέπω δηλαδή πολιτισμό, δεν βλέπω πολιτισμό σημαίνει. Δεν βλέπω συγγραφείς, δεν βλέπω ποιητές, δεν βλέπω σκηνοθέτες, δεν βλέπω ταλέντα, δεν βλέπω... Δεν βλέπω, ρε φίλε. Εδώ 20 χρόνια με νεκά κάνει πρωινό. Δεν βρέθηκε άλλη. Αυτό Κωστή, πότε θα μάθει. Ο Χατζηνικολάου κάνει 30 χρόνια δημοσιογράφος. Δεν τον έφαγε άλλο. Δηλαδή. Δεν βγαίνει. Τι να κάνω, λέει. Πότε ξεκίνησε αυτό να ισχύει ότι δεν βγαίνουν πλέον, ας πούμε, ποιητές που λες, που δεν βγαίνουν πλέον δημοσιογράφοι κλπ. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτά που τρώνε είναι. Δεν ξέρω. Αυτά που ψεκάζουν τα αεροπλάνα είναι. Δεν ξέρω. Το νοθευμένο ουίσκι είναι. Το κρέας που είναι χαλασμένο είναι. Να σου πω, τα νοθευμένα γάλατα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Δεν ξέρω. Πολύ, Κωστή, ξέρεις τι γίνεται. Πολύ με το ίντερνετ, φίλε. Όλα είναι γύρω από το ίντερνετ, δυστυχώς. Επανάσταση μέσω ίντερνετ, γκόμενες μέσω ίντερνετ. Δεν βγαίνει πλέον ο άλλος έξω να. Είναι αυτό που έλεγες κάποια στιγμή σε μια εκπομπή σου, να κάνεις ένα φλερτ. Να κάνεις μια συζήτηση, μια κουβέντα. Όχι. Περνάει μέσα από το διαδίκτυο και ελέγχεται. Εντάξει, αυτό τώρα μας... Μα ελέγχεται, ρε φίλε. Τέλος πάντων, μην καθυστερώ άλλο. Ευχαριστώ, Κωστή. Δηλαδή, δίνει ραντεβού η γκόμενα με τον τύπο ο οποίος είναι ψυχοπαθής. Και αμέσως, να πούμε, άμα γίνει το σκηνικό, επεμβαίνει η αστυνομία και τον πιάνει. Για μένα δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή, παλιά ο ψυχοπαθής έβγαινε με την γκόμενα και πιάναμε το πτώμα μετά. Δηλαδή, θα μου πεις, είναι καλό να πιάνεις το πτώμα? Όχι. Αλλά και τι είναι, ας πούμε, να ελέγχεται το φλερτ μέσα από το ίντερνετ. Ελέγχουν, λέει, τα παιδιά. Πάμε να ελέγξουν τώρα. Πριν 30 χρόνια, ποιος είχε κόμμενα πια. Πήγαινε μυστικά, ας πούμε, αυτό κτλ. Τώρα είσαι ελεγχόμενος για τα όλα σου. Καταλάβες.
Εντάξει, ναι, τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει αρκετά. Πάντως περίμενα από τους πόντιους μεγαλύτερη κινητοποίηση. Θεωρώ αυτό ότι. Αυτό δεν σου φαίνεται παράξενο, ρε Κωστή, ας πούμε που λες, που ότι δεν έγινε τόσο κινητοποίηση. Τι να έγινε, ρε. Ο ένας του κρίκρανε τα χρέη 10 εκατομμύρια από 50. Καθάρισε αυτός. Ο άλλος θέλει να κάνει γήπεδο, φίλος του Μελισανίδη, ο άλλος που παίρνει από την Αθήνα, να ξέρεις. Ο άλλος θέλει να κάνει γήπεδο και προσκυνάει τα πόδια της Δούρου. Δούριο λέει, αυτό θα το βγάλω. Είναι δυνατόν αυτός να βγάλει ανακοίνωση εναντίον, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πάντως αυτός ο φίλος πολύ υποκλητικός με αυτό που είπε. Και μια χαρά είναι. Δεν είδε καμιά όργη. Ήταν υποκλητικό. Πέντε ποντιακοί. Άσερε, τι προκλητικό ήταν. Εντάξει, δεν θα έπρεπε να βγουν οι πόντι όλοι μαζί κάτω να κάνουν μανούρα, να κάνουν ξέρω κτλ. Δεν μου λες, άμα βγει ο φίλος και πει ότι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα είναι η δίξη μπήξη. Ξέρεις τι θα γίνει στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Ξέρεις τι θα γίνει. Τη Σουλτάνα θα γίνει. Αλήθεια, άμα βγει ο φίλος και πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι βρωμιάρης ή η ΑΕΚ, θα βγουν και θα γίνει ο χαμός. Το κατάλαβες. Κατάλαβες τι έχει να γίνει. Άμα βγει ο φίλος και πει για τη Χρυσή Αυγή, θα βγουν οι χρυσαυγίδες και θα ουρλιάζουν. Το κατάλαβες το έργο. Ποιος ποντιάκος ελληνισμός τώρα και ποιοι πόντι. Να είχαμε να λέγαμε. Άντε γεια σου ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Τρελαθήκαμε τώρα. Γεια χαρά. Έλα. Έλα φίλε. Να σου. Ναι φίλε, πες το, πρόσεχε να πούμε, σε παρακαλώ. Έτσι να χάρεις τη μανούλα σου, πρόσεχε τι θα πεις. Η μάνα μου πέθανε, πρώτον. Δεύτερον. Μάλιστα. Πρώτη φορά αριστερά καλά να πάθουν όλοι οι Έλληνες. Τα ακόμη χειρότερα τους εύχομαι. Και Ολυμπιακάρα και τα μυαλά στα... Σε ποια. Άρα, Θεσσαλονί. Ναι. Σκουπιδά. Βελονισμός. Και αυτός. Και αυτός. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Δηλαδή, Κώστα, οι Έλληνες πήγαν μαζικά στη Γερμανία ως μετανάστες επειδή οι Γερμανοί στον πόλεμο μας έδειξαν την αγάπη τους. Εδώ δεν έντριζαν τα κόκαλα, λέει. Α, τι θέλει να πει εδώ ο τύπος. Ότι... Ναι, εδώ οι Γερμανοί μπαίνανε εδώ μέσα, ξέρω εγώ, και εμείς πηγαίναμε μετανάστες στη Γερμανία. Και δεν έντριζαν τα κόκαλα των πεθαμένων που μπήκαν οι Γερμανοί εδώ. Ναι, ωραίο παράδειγμα έφερε και αυτός. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Να πω για το καλό Βιντάλ. Είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζελ και υαλουρονικό οξύ, το μπερδεύω αυτό λίγο, κολαγόνο, βιταμίνη σε ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο. Τσαγάκι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Ούτε το κρύταμο ξέρω. Ξέρεις γιατί είναι το κρύταμο. Δεν ξέρεις ακόμα. Θα πρέπει να το μάθουμε. Το καλό Εβιτάλ προλαμβάνει και βοηθάει τα συστατικά προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνες της αρθρώσης και όχι αθρώσης που λέει ο κόκκινος, αυξάνει το αμυντικό μας σύστημα. Καταπολέμηση των ιώσεων είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ξέρεις άμα οι πόντι είχαν οργή μέσα τους και άμα οι πόντι ήταν πολλοί, τι θα γινόταν στο ραδιόφωνο σήμερα και χθες? Ξέρεις θα γινόταν πάταγος. Θα ήταν οργισμένοι. Δεν είδα καμία οργή των ποντιών. Κάτι ανακοινωσούλες είδα. Κατάλαβες? Και αυτά το ποντιακό ελληνισμό και ιστορίες πολύ επιδερμικά περάσανε. Χώρια που η μεγαλύτερη δύναμη για να γίνει ξεσηκωμός ήταν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, οι μεγαλομέτωχοι των οποίων κόφευσαν και καλά έκαναν. Θα το ξαναπώ. Να γιάσει το στόμα σου Μελισανίδη, να γιάσει το στόμα σου Σαββίδη που έμεινε ερμητικά κλειστό. Δεν θα ήσασταν αγνώμονες εσείς απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χτίζει γήπεδο στην ΑΕΚ με το ΕΣΠΑ των 20 εκατομμυρίων ευρώ της κυρίας Ντούρου. Και φυσικά παοξίδες, μην είστε αχάριστοι και καλά κάνετε και δεν φωνάζετε υπότι παοξίδες, γιατί πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ, να πούμε. Πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ να ρωτήσω κάτι εγώ. Βέβαια. Πες ότι δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε μέσα επικοινωνίας, ίντερνετ και τα λοιπά. Ναι. Και γίνονταν το ίδιο θέμα. Θα καταλάβαινε κανείς κάτι, δηλαδή μια αντίδραση κάπως και τα λοιπά. Πέρα λοιπόν, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχουμε έξι γραμμές.
θα τις πάρουμε και τις 6 και θα αποχωρήσουμε. Θα διαβάσω όμως το τηλέφωνο, το 2312-200-500. Αποκτάτε το καλό Evital σε 34 ευρώ και 90 λεπτά που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Μετρόπολης. Παίρνει τηλέφωνο τώρα, ακόμα και τώρα. Είμαι η Μαρία και θέλω τάδε. Θέλω το Vital χωρίς πιστωτική κάρτα. Αποστέλλεται σε αντικαταβολή στο χώρο μας. Έκτος από τέλος. Έλα φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι φίλε, εσύ μιλάς. Ωραία, πιάσαμε γρήγορα. Μπράβο. Γεια σας. Γεια σας. Τον Ηρακλή, ο Ηρακλής με αυτό το σχήμα που έπαιξε τώρα με Ρωμάνο και τα παιδιά που παίξανε, έχει κανένα πρόβλημα? Πρόβλημα έχει ο Ατρόμητος, ο Ηρακλής δεν έχει. Ναι. Μ' άρεσε πολύ με αυτό το σχήμα. Ναι. Ο Ρωμάνο πολύ καλός και τα παιδιά που έβαλε τώρα. Ήταν πρώτη φορά που ο Ρωμάνο, ήταν η πρώτη φορά που ο Ρωμάνο πάτησε περιοχή. Αυτό που ζητάμε εμείς από εδώ. Ναι. Και πρέπει να το έχεις σαν βασικό σχήμα αυτό με κάτι μικρές αλλαγές. Προσθήκες, ναι. Ο center back σου άρεσε. Προσθήκες. Ο ένας ο center back στη θέση του Στάμου. Ναι, πάντως αυτός ο Ηρακλής δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε άνετοι, το βλέπουμε άνετα. Αυτό το σχήμα μου άρεσε πάρα πολύ. Γούσταρες, ναι, βέβαια. Ναι, και πρέπει πιστεύω να αυτό το σχήμα να το έχει σαν βασικό σχήμα. Πες το παιδί μου, πες το. Αυτό το σχήμα, ναι, τελείωσε. Ναι. Ωραίος, του άρεσε το σχήμα. Επόμενος κύριος, ναι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, είστε καλά? Καλά, μωρέ, λίγο η φωνή έκλεισε εκεί. Θα μας κάνουν και, ναι. Και εγώ δεν είμαι καλά. Τι έχεις? Έβγαζα τα δόντια μου. Από πόσο χρόνο είσαι? Μη συζητάς, άστα. Ξέρεις, αγαπητέ φίλε, πώς τα έχασες? Ήθελα να κάνω μια προσευχή. Με λένε Κώστα, η κατά σύμπτωση με λένε και Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, σαν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, σαν φίλος του ΠΑΟΚ, ναι, Θεσσαλονίκης, ναι, ήθελα να του ευχηθώ μια μεγάλη νίκη στη Ρωσία. Ναι. Αυτό περάει όλα. Άντε, με τη νίκη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καληνύχτα. Γεια σου φίλε. Να μασάς με τα ούλα. Μπορείς. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Κώστα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Έλα. Έλα λοιπόν. Καταρχήν να πω τους φίλους τους παοξίδες να μην τσιμπάνε. Ναι. Με τον φίλο σου τον Μάνο. Τι έκανε ο Μάνος? Άκου τώρα, άκουσε με. Είτε, όπως βγήκε αυτός τώρα και λέει για τους πόντιους, το ίδιο κάνει και ο Μάνος. Mm. Ο Μάνος είναι η επιτυχία, είναι το κλειδί της επιτυχίας σου. Δηλαδή είναι αυτός που τριγκάρει, αυτό που γουστάρεις και παίρνουν και ανεβαίνει η ακροματικότητα. Μάλιστα. Και γίνεται μια σφιγμομέτρηση. Ναι. Έτσι γίνεται και με τους πόντιους τώρα. Δηλαδή. Βγήκε αυτό το Μαϊμούνι. Ποιος? Αυτός ο υπουργός της παιδείας, να μην πω καμιά κουβέντα. Γιατί να πεις κουβέντα ρε φίλε, απαγορεύεται. Λοιπόν, ναι, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή σφιγμομετρούνε, ναι, τους πόντιους. Ποιος τους σφιγμομέτρει? Αυτός που ήρθε εδώ και λένε όλοι ότι θέλει να πάρει έργα. Ναι. Ο κύριος Αβίδης δεν ήρθε εδώ για να πάρει έργα. Δεν είχε ανάγκη από έργα. Ο κύριος Αβίδης ήρθε εδώ να στρατολογήσει. Να τι να κάνει, να. Να στρατολογήσει. Στρατολογήσει, ναι. Λοιπόν, φέρνω ένα παράδειγμα. Ναι. Ας πούμε ότι ορμάει η Ρωσία δίπλα στην Τουρκία. Ορμάει η Ρωσία στην Τουρκία, ναι. Στην Τουρκία. Εκεί βλέπεις τι γίνεται. Δεν τα αναφέρω στις τηλεοράσεις, γίνεται πανικός εκεί, έτσι. Γίνεται μάλλον. Χρόνο. Ναι. Λοιπόν. Και έρχομαι εγώ και σου λέω σαν Ρώσος, έλα εδώ ρε φίλε, εκεί έχεις ένα γραμμάτιο. Θες να το ξαργυρώσεις? Ή να σου το πω κι αλλιώς, αυτά τα παιδάκια που βγήκαν οι γάβροι πριν και δείχνουν το ποιόν τους και μ' αρέσει έτσι όπως μιλάνε γιατί ξεφτιλίζονται, άμα γίνει κανένας πόλεμος στη γείτονα χώρα, θα εξαφανιστούν στη Γερμανία στους συγγενείς τους. Ενώ οι παοξίδες θα πάνε πρώτη γραμμή. Αυτούς ψάχνουμε. Αυτούς που θα πάνε πρώτη γραμμή, ναι. Ψάχνει δηλαδή ο Σταύρο. Είπε κάποτε ο φίλος μου Καμόρα, ναι, και λέει ζω για την ώρα που θα κάνω εκπομπή στην πόλη. Το Ποκαμόρα. Το Ποκαμόρα. Δύσκολο, το βλέπω. Και
εγώ το βλέπω. Και εγώ το βλέπω δύσκολο. Δύσκολο τον κόβω. Άκουσε με. Πιο πιθανό είναι να κάνει εκπομπή στα Τύρανα παρά στην πόλη. Άκουσε. Γεια σα. Λοιπόν, άκουσε με. Όχι, δεν το κάνω πλάκα. Αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, θα πρέπει κάποιο εκεί να πάει. Και δεν θα πάει αυτό που γεννήθηκε εδώ στον ΤΕΠΟ. Θα πάει αυτό που τον βλέπει τώρα που τραβάει γκαϊλέ. Συγγνώμη, ποιο τραβάει γκαϊλέ. Αυτό που βγαίνει πριν και σου λέει με πόντιο και τρελαίνεται με αυτό το μαϊμούνι που πέταξε αυτή την κουβέντα. Τον Υπουργό Παιδείας. Ναι. Καταλαβες. Αυτό σε σφημομετρεί τώρα. Σου λέει πώς είμαστε 3 εκατομμύρια. Εγώ λέω. Σου λέει ποιοι είναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Ποιοι είναι σκληροπυρηνικοί. Ποιο μπορεί να πάει εκεί πίσω. Θα πάει ως εθελοντής. Δηλαδή. Άκουσε με. Η Ρωσία κατά τα σγραφάς, όπως λέμε, δεν μπορεί να το πάρει το κομμάτι. Αυτή εκεί, όπως γίνανε τώρα, Ευρωπαϊκή Τουρκία, αυτοί δεν τους αφήσουν τους άλλους. Θα πει παιδιά, εμείς είμαστε από εδώ μαζί σας. Κατάλαβες. Ή αν σας φάζονται μέσα και από εδώ θα πούνε Ελλάδο, φίλε μου, εσύ. Θα το παίξει Ευρωπαίος ο Τούρκος. Θα σου πει Ελλάδο, ρε, εσύ. Πού χρωστάς γραμμάτι στον Αρμένιο, πάρε αυτό το κομμάτι. Πού χρωστάς εσύ, ρε, ποντί αυτό, πάρε και εσύ. Ο Κούρδος εκεί, πάρε. Εσύ θα πας, φίλε. Εγώ προσωπικά είμαι πόντιος, αλλά δεν έχω τόσο για να πω. Αλλά με τρώει όμως. Αλλά πρόσεχε, δεν θα φύγω όμως, αυτό που έτσι. Πού θα κάτσεις, με τον Καμόρα κάτσεις. Θα κάτσω εδώ, ναι, με τον Καμόρα, ναι. Εμένα μου αρέσει ο Καμόρας, μου αρέσει και ο Τζόρνταν. Ωραίος. Άκουσε με. Ο Τζόρνταν, ξέρεις τι μου αρέσει. Μου αρέσει αυτό που βγαίνει και το λέει και το πιστεύει όμως. Ο Τζόρνταν όταν λέει κάτι το πιστεύει. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο και έχω αγανακτήσει με τις μπουρδες που ακούω. Ναι. Αυτός, δηλαδή, ας πούμε, ο Μάνος είναι πετυχημένος και μπράβο του. Κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο Παξής που παίρνει και τρελαίνεται, αυτός είναι ο Μάνος και κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό κάνει και αυτό το μαϊμούνι τώρα, Υπουργός Παιδείας. Mm. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Ο Σαβίδης, γιατί κότεψε και ο Μελισανίδης. Άκουσε με ρε, ο Σαβίδης είναι απεσταλμένος από εκεί. Απεσταλμένος. Είναι εδώ. Ναι. Δεν θέλει ούτε έργα. Ακούω, τώρα πάρει έργα. Τι έργα, ρε, από τον ξεπλημένο θα πάρει έργα. Όχι, μωρέ, άσε τώρα. Αλλά δεν σε χάλασε. Είναι πονηρός, ρε. Είναι πονηρός. Είναι πονηρός. Εδώ. Σου λέει μαζεύω τον ποντιακό στοιχείο. Πάει κάτω, βρίσκει τον Άννα. Σου λέει, αλλά μάζεψε κι εσύ εκεί. Ναι. Κατάλαβες. Μαζεύουν τους πόντιους, δεν μαζεύουν αυτούς που έχει, αυτός που έχει τη σπίθα μέσα του. Τους θέλουμε αυτούς. Πώς είναι αυτή. Άκουσε με, και από τον ΠΑΟΚ δεν φεύγει. Ο ΠΑΟΚ θα πάει ψηλά. Τον ΠΑΟΚ θα τον μπορώ, θα το γεμίσει και το κολογήπεδο. Και εγώ ΠΑΟΚ ξύσιμαι, έτσι. Δεν παραγεμίσει το γήπεδο, λες. Θα το γεμίσει, ρε. Μες. Θα το γεμίσει το γήπεδο. Θα σε φέρει εκεί και να σου πω και κάτι. Σου έχει πάρει και τα δικαιώματα. Την ομάδα την πάει που θέλει, έτσι, ναι. Όταν λες αυτό, δηλαδή τι θες να πεις, ότι. Αυτό δεν έχει πάρει. Όλο και τον Εραστέχνη δεν έχει πάρει. Όχι. Δεν τον έχει πάρει τον Ερασιτέχνη. Στο κήπεδο, πούμε, δεν μπορεί να πει ότι εγώ το πάω εκεί. Όχι, τον Ερασιτέχνη τον πληρώνει. Δεν τον έχει. Δεν τον έχει. Όχι. Τον Ερασιτέχνη νομίμως το χαρτζηλικώνει. Έκανε μια συμφωνία. Έκανε μια συμφωνία και του λέει ο κύριος Κατσαρής, θέλω αυτά τα χρήματα. Πολύ ωραία του λέει, κάθε χρόνο θα έχεις αυτά τα χρήματα. Δεν είναι ιδιοκτησία του Ερασιτέχνη. Κοίτα να δεις, από ό,τι φαίνεται πάντως. Αυτοί δεν κάνουν πίσω εκεί οι Ρώσοι. Ξεκίνησαν και όσο πάνε και προχωράνε. Μάλιστα. Αυτό δεν σταματάνε, τελείωσε. Έχουν ένα σκοπό. Όταν θα γίνει πάντως ο πόλεμος, εγώ, εσύ και ο Καμόρας στο Ζάμπινγκ και στον Κρόνο θα πίνουμε τον καφέ μας. Αυτό κατάλαβα εγώ από την κουβέντα που κάναμε, ναι. Εμένα, ειλικρινά είναι αυτό, επειδή και σε. Ο λόγος που σ' ακούω είναι επειδή είσαι λίρα 100. Είναι αυτό που έλεγα κάποτε, πώς λέγανε εκείνον τον αυτιά τον υπουργό που είχε το Πασόκ να πούμε. Πώς το λέγανε και όταν που χορεύει τις Ζεμπεκές που δεν είχαν υπουργό να πούμε να. Κάθε Πασόξη. Δεν κρατάτε ρε, εκεί στον Πασόκ, έτσι το λέω. Ένα φίλο που ήταν μέσα που έτρεχε. Και μου λέει, Μάκια, αυτό είναι λέω, η λίρα 100 μας λέει, το βάζουμε μπροστά γιατί όλοι έλεγαν. Κύριος Γιαννόπουλος, βέβαια. Ο Γιαννόπουλος. Κύριος. Αυτό μου λέει, δεν έχει κλέψει ούτε δραχμή, το βάζουμε μπροστά. Και μου το λέει άτομο που είναι μέσα στο Πασόκ, τραχωμένο. Μου λέει, το βάζουμε λίγο μπροστά γιατί αυτό μου λέει, δεν έχει κλέψει ούτε δραχμή. Και οι άλλοι από πίσω κλέβουν. Στα άλογα, στα άλογα, εδώ στον Αγουάνα. Έτσι είσαι και εσύ, φιλαράκι. Δηλαδή σε βάζουν μπροστά, είσαι πρώτη μουρική και από πίσω δεν ξέρω. Μη το λες, μη. Φύγε. Για χαρά. Πρώτο-τελευταίο. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, Κώστα, από την Αυστραλία, Σίδνεϊ. Τι λέει το Σίδνεϊ εκεί. Τι κάνεις, Κώστα, καλά είσαι. Έστειλα κουνιάδα μου εξορία εκεί, εγώ, Σίδνεϊ.
Ναι, καλά είναι. Ναι. Ναι. Καλά είμαστε. Αυτή τη στιγμή, Κώστα, βρέχει αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ. Ναι. Μπήκαμε στην άνοιξη. Α, ναι. Αλλά βρέχει, έγινε τώρα μια εβδομάδα. Μάλιστα. Και τώρα αυτή τη στιγμή, Κώστα, δουλεύω στο γραφείο μου. Δεν μου λες τι γραφείο έχεις. Τράπεζα, ο κύριος Γιάννης Χιλιτίδης, δεν ξέρω, τον παίρνω τηλέφωνο πότε-πότε, στο πρόγραμμά του. Mm. Από βόες, κροταλίες, κροκόδουλους, πώς πάντε εκεί. Καλά είναι, τα κροκόδελα έχουν τον καγκαρού, κοάλες. Βγάζετε κοάλα βόλτα όπως εγώ βγάζω κανεί σκύλο. Καγκουρό. Καγκουρό, μάλιστα. Ναι, ναι. Για πες τα νέα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να πω συγχαρητήρια το πρόγραμμά σας. Σας ακούω κάθε πρωί, ώρα Αυστραλίας, αθλητικές ταραχές και της Κακομήρας. Τώρα τι ώρα είναι εκεί? Και εσύ και τον Γρηγόρη, κάντε μια ωραία εκπομπή. Α, ο Γρηγόρης. Οι φίλοι που τηλεφωνάνε κάθε μέρα. Οι δύο που μου αρέσουν που τηλεφωνάνε τακτικά είναι ο κύριος Μάνος και ο κύριος Αντωνιάδης από τη Γερμανία. Ναι, φίρμα Αντωνιάδης με τον Μάνος, το Σύνδη. Ναι, ναι. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αλλά κάποτε μου αρέσει που παίρνω τηλέφωνο, ειδικά ο κύριος Αντωνιάδης, και με κάνει να με γελάει κάθε φορά όταν παίρνει τηλέφωνο στο πρόγραμμά σας, κύριε Αραπτόπουλε. Δεν μου λες. Ναι, Κώστα. Η καταγωγή σου από πού είναι? Εγώ είμαι γεννημένος στην Αυστραλία. Είμαι Ελληνοαυστραλός. Είμαι και η μάνα μου είναι από τα Σέρας. Είναι ποντιακής καταγωγής. Ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς μου είναι νησιώτης από την Ήμβρο. Ήμβρο. Από την ναι, 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 ναι. Και εκεί γεννήθηκες, ναι. Εκεί γεννήθηκες. Ναι, Άρα εσύ Δεν έχεις αυτό που έχουν τα παιδιά που φεύγουν και εγκαταλείπουν τώρα και τα λοιπά. Εσύ γεννήθηκες εκεί, είσαι εξοικειωμένος. Είσαι ωραία. Ναι, είσαι... Είμαι αυτοστογημένος, Ελληνοαυστραλός που λέμε. Προτιμάς το Σύνδη από την Ήβρο και τα Σέρας, 1000%. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι. Θα σου πω την αλήθεια, θα ήθελα μια μέρα να πάω στα Σέρας, να δω τις συγγενείς μου, τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το όνειρό μου, σαν διακοπές. Θα φύγεις από το Σύνδερ να έρθεις στις αίρες διακοπές, τρελός είσαι. Καλά είσαι εκεί. Ναι. Θες να δεις εγγένεις σου. Κώστα, εγώ θα ήθελα πολύ να στείλεις εσύ στο Σύνδερ, να φέρεις και τον Γρηγόρη και τον κύριο Μάνο να στείλετε μια μέρα στο Σύνδερ. Εδώ θα θέλουμε... Το Upper House, το Harbour Bridge. Τι Harbour Bridge, εγώ άμα πω στο αεροπλάνο, ρε, μέχρι την Αθήνα δεν πάω. Είμαι χιάστης εδώ. Δηλώς, πώς το λες, δηλώς. Κώστα, είμαι και Λομπιακάκας που ζωρίζω τον Λομπιακό. Έχουμε ένα σύνδεσμο εδώ στο Σίδνεϊ, θύρα 7. Θύρα 7. Και απολαύσαμε σήμερα αυτή τη... σήμερα ήταν πολύ ωραίος ο Ολυμπιακός, από τη μέση και μπροστά. Πίσω είχε προβλήματα, τα οποία τα έσβησε ο Κασάμι εκπληκτικά. Ο Κασάμι ήταν φανταστικός. Ναι. Φανταστικός. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Μάλιστα. Και τα εξτρέμ σου πάρα πολύ καλά. Ο Φορτούνης είναι φλωρούμπα. Θέλει να τη δει γκόμενος, ναι, ωραίος κτλ. Δεν μ' αρέσει. Και ο Σέντερφορ σήμερα ήταν 0. Από το Σέντερφορ, ναι, δεν πήρες τίποτα. Ελάχιστα από το Φορτούνη. Ναι. Πήρες από τα μπαρ εξτρέμ και από τον Κασάμι. Από τρεις, ναι, παίκτες. Πολύ ωραίος. Ωραίος. Ναι. Και Κώστα, ένα πρέπει να σου πω. Ο οδοφός μου είναι παουτσής. Και όλοι οι συγγενείς μου στη Μακεδονία, στα Σέρας, είναι όλοι παοξίδες. Όλοι. Έχω έναν, ναι, ναι, συγγενής από τη Χαλκιδική, ναι, που είναι φανατικός παοξής. Είναι, ναι, είναι ξάροφος μου. Εσύ τώρα παντρεμένος εκεί, έκανες οικογένεια? Όχι, είμαι ελεύθερος. Για, εκεί πέρα δεν μου λες, Αυστραλέζες είναι ωραίες. Πολύ όμορφες, ξανθιές, ωραία. Οι πιο όμορφες είναι στο Κουινσλάντι, που λένε Gold Coast, στο Κουινσλάντι. Το Κουινσλάντι. Gold Coast, στο Κουινσλάντι. Είναι λευκές, με ωραίες, ωραίες. Γαλακτερές. Ναι, ωραίες είναι, ξανθιές, ωραία. Ωραία. Εκεί να ορμήξεις, ξανθιά, καλό νομάτι, αυτό είναι. Ναι, ναι, αλλά και στην Αδελαϊδε που είσαι να κάνω ακόμα μια ωραία κοπέλα, γιατί... εκεί έχει διαφορετική νοοτροπία. Μάλιστα. Τα κορίτσια. Να είναι πιο ελεύθερα δηλαδή. Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ στο Σίδνη είναι, άστο να πάνε, όλο τρεχάματα. Τρεχάματα. Ναι.
πάνε στις δουλειές είναι όπως είναι η Γιώκη. Ειδικά που δουλεύεις Δευτέρως Παρασκευή όπως εγώ τώρα. Εγώ, Γρηγορόπουλος, σας ακούω κάθε μέρα, δουλεύω εκεί την ώρα στο γραφείο. Ωραίος. Με το κινητό μου, με το ακουστικό. Ωραίος. Άκουσε με τώρα. Κάθε πρωί. Δώσε τρία νούμερα από το 1 έως το 22 να στείλουμε στο γιατρό τον βελονιστή, το φίλο μας τον Πανιώτη, τρεις νοματέους να κάνουν αντιστρες. Βελονισμό για αντιστρες. Πες μου τρία νούμερα. Εμένα μου αρέσει το 10. Το 10. Άλλα δύο. Το 5. Το 5. Και 21. 21. Έγινε. Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά. Έχουμε ένα ακόμα. Ο Λελίδης έχει βάλει την κουστούμια. Είναι έτοιμος για γύρα το βράδυ, να ξέρεις. Έχει άγριες διαθέσεις. Τελευταίος για 1,5 λεπτό. Καλημέρα σας, κύριε. Κύριε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έχεις 1,5 λεπτό. Ο Λελίδης έχει βάλει την κουστούμια. Πρόσεχε. Λέγε. Από Αμερική, Στάθη. Τι κάνεις? Γεια σου, Σταθάρα. Καλά, Στάθη. Λοιπόν, όσο για αυτόν τον κύριο τον Υπουργό Παιδείας, εμείς οι πόντοι, γιατί δεν λέμε τίποτε, γιατί έχουμε τρία επίπεδα πάνω από αυτόν. Είμαστε επίπεδο, μάλιστα, ωραίος. Εντάξει, αλλά αν είχε λίγο μυαλό, θα καταλάβαινε ότι εμείς οι πόντοι φτιάξαμε την Ελλάδα. Ναι, αυτό τώρα είναι λίγο... Γιατί αν δεν ήμασταν εμείς, άκου να δεις... Δηλαδή αν δεν ήμασταν εμείς, τι θα γινόταν? Ακόμα Τούρκοι θα ήταν εκεί, άκου που σου μιλάω. Άρα καθαρίσαμε ακόμα εμείς. Αυτοί θα γινούσαν με τα κάρα. Με τα κάρα θα γινούσαν. Άρα καθαρίσαμε εμείς. Μάλιστα, τελείωσε. Εμείς καθαρίσαμε, φίλε, και αυτό είναι η αλήθεια. Η γιαγιά Ζαμπέτα δηλαδή καθάρισε και ο παππούς ο Γιώργος, ο δικός μου. Μάλιστα, εντάξει. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εμείς είμαστε περήφανοι που είμαστε πόντιοι. Εγώ δεν είμαι καθόλου περήφανος που είμαι πόντιος. Ούτε χαρούμενος είμαι, ούτε λυπημένος. Δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Όχι, δεν είμαι. Άκου, λέω, δεν είμαι ούτε χαρούμενος, ούτε λυπημένος, λέω. Αδιάφορο είναι που. Γιατί αδερφέ, είσαι πόντιος. Γιατί κουβαλάς μια μεγάλη ιστορία. Κουβαλάω μια ιστορία. Δεν τρελαίνομαι κιόλας. Μια κουλτούρα, κάθε. Τι κουλτούρα. Εντάξει. Δηλαδή, αν ήσουν ντόπιος, θα κουβαλούσες κάτι παραπάνω. Όχι, το ίδιο πράγμα. Σιγά. Κοίταξε, απλώς εγώ αισθάνομαι κάτοικος γης. Κατάλαβες. Τον Κώστα τον ενδιαφέρει. Κοίταξε, μάλλον το παρόν και το μέλλον. Κοίταξε, Κώστα, όλοι εδώ ζουν σε αυτή τη γη. Αυτό. Αλλά κοίταξε, σαν πόντιος, ας σου πω κάτι, σαν πόντιος έχεις κάτι παραπάνω από τους άλλους. Κάνεις εκπομπή, όλοι σε θαυμάζουν, όλοι σε ακούνε. Επειδή είμαι πόντιος. Όχι, έχεις το χάρισμα αυτό, αδερφέ. Εντάξει, γιατί είσαι πόντιος και τα λες όπως τα λες. Ναι, αλλά έχω και ένα κάρο ελαττώματα. Αυτά δεν τα λες. Κοίταξε, όλοι έχουμε ελαττώματα. Αλλά τα προτερήματά μας είναι πολύ πιο πολλά από τα πούμε, ελαττώματα. Θα τελειώσω με το ρητό του Αλέφαντου. Έχω εγώ με σπουδαγμένος, λέει. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχω προτερήματα, λέει, έχω και πλεονεκτήματα. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς, αδερφέ. Σε φιλώ, να είσαι καλά. Φιλιά, να είσαι γερός. Για χαρά. Ωραίος. Γιατρέ Μπανιώτη. Εγώ δεν αισθάνομαι περήφανος ούτε λυπημένος. Ξέρεις γιατί? Είναι, όχι, γενικά, γενικά στη ζωή μου. Γιατί όμως? Δεν ξέρω. Γιατί είναι τυχαία το γεγονός που γεννήθηκες εδώ. Τυχαίο. Αν είχες πει στον κόκκινο εσύ, αν γεννιός 500 χιλιόμετρα πιο εκεί. Καλά, ο κόκκινος. Θα ήσουν ένα μαύρος Τούρκος με μουστάκι. Με μουστάκι και θα έλεγες. Ωαλά! Ωαλά! Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορεί να είσαι περήφανος. Να πάω στο αεροπλάνο, να πέσω στο δίδυμο πύργο, να πάω στο παράδεισο. Να κάνω σεξ με τραγουδίστριες. Του το είπα. Λέω, αν γεννιόμασταν 500 χιλιόμετρα ανατολικά, δεν θα τρώγαμε χειρομέρι, του λέω. Ή πιο χαμηλά. Έτυχε και γεννηθήκαμε εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ να νιώσω περήφανος, αλλά ούτε και λυπημένος για την καταγωγή μου. Δεν μπορώ να. Εντάξει. Λοιπόν, Κονέ Βασίλης. Δεν ξέρω αν είναι ο Κονέ ο. Κοτέ. Κοτέ, ναι. Ξένος είναι αυτό. Κοτέ, Αλβανός που βαφτίστηκε μάλλον. Κοτέ Βασίλης. Ανδρέας Μανίκας και Έλενα Φιλόσογλου ή Φιλόσογλου. 212, 216 και 117. Παίρνετε τηλέφωνο τον γιατρό στο 231-0282-400. 282-400. Ναι, και στο ίντερνετ είναι, στο www.banyotis.gr. Μην μπείτε στον Πανιώτη, τον παλιό τον παίκτη. Πανιώτης γιατρός. Ναι. Πού είσαι γιατρός στο ίντερνετ? www.banyotis.gr. Τελείωσε. Λοιπόν, γιατρέ μου,
Θα τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα. Θα δώσουμε κανένα. Δώσαμε για στρες. Δώσαμε για κάπνισμα. Τι άλλο μπορώ να δώσω. Και για πόνους. Ίσως και για πόνους. Για πόνους. Ναι. Αρθρώσεων που λέμε. Μάλιστα. Είναι, μας περιτριγυρίζουν οι γιατροί. Αλόι έχουμε ένα χορηγό εκπληκτικό με το πίνεις και νιώθεις, ρε παιδί μου. Το αφεντικό το δικό μας είναι θήριο. 2 μέτρα κτλ. Ο Ανδρώνης, θήριο. Αλλά και λίγα κιλά. Γομάρι, θήριο. Παλιός αθλητής. Είχε κάτι πονάκια στα πόδια κτλ. Ήπια χλάπα χλάπα, να πούμε την ιστορία. Μπαπ. Σηκώνομαι, λέει, πολύ ωραίος. Κάνει και λίγο γυμναστικούλα, μαθαίνω. Και προσέχει τον εαυτό του λίγο παραπάνω τώρα τελευταία, γιατί έχει να κάνει με τρελούς κι αυτός. Έχει σέρνει εδώ όλους τους τρελούς. Φεύγουμε. Δεν συνεχίζει η εκπομπή. Χιλιτίδης είναι από σήμερα, έχει ρεπό. Λοιπόν, τα πούμε αύριο, έτσι. Τα πούμε αύριο, έτσι. Εντάξει, bye bye. Alisa, that's my bye. Alisa, that's my bye. Alisa, that's my bye.